Δώσε ρε Μπίλη. Λοιπόν. Έλα ρε Νίκο Παπαδόπουλε, πες να καλησπέρα στο λαό. Καλησπέρα. Τι γίνεται? Εδώ είμαστε. Τι βιντεάρα σου δείξα ρε φίλε έξω. Ναι, μην μπορώ να την πέσω στον αέρα, ρε. Δεν γίνεται, όχι, είναι πολύ λεπτό. Εδώ είμαστε, καλησπέρα σε όλους. Εδώ είμαστε. Καλά τα λες, όμως, κομπή. Μέχρι και τις 12. Ποια εκπομπή? Μπαλαντέρ. Ποιοι την κάνουν? Τι κάνει ο Νίκος Παπαδόπουλος. Μόνο. Και ένα βοηθό από δίπλα, ένα ούζο. Και ο Νίκος Μοσχοβίτης. Από δίπλα, ένα πετούμενο. Πουλί. Γκόλι μπλακ που λέει ένα 0 την QPR. Για όσοι το παίξατε. Έχει μπόλικο στοίχημα. Τι έχει εδώ πέρα. Ατρόμητος πας για ένα 0-2, φίλε. Αναστήσαμε και τον Μπας. Το κάναμε κι αυτό. Το 42. Μάλιστα. Έβαλε το δεύτερο γκολ του Μπας για ένα, λέει οξυδάς. Στο οξυδάς, ρε φίλε. Αξίδας. Πρώην παίκτης του Ολυμπιακού. Ναι. Ήταν στον Κισαμικό. Καλησπέρα και σε όλους τους φίλους του Instagram. Έτσι μας ακολουθούν και μας βλέπουν. Γεια σας, παιδιά. Γεια σας. Εδώ είμαστε. Πέναλτι. Πέναλ. Τι χέρι, ρε. Στο χέρι του βγήκε, ρε. Α, εντάξει, έχει το ρίχνει. Λοιπόν, εβδομάδα ντέρμπι, φίλε, είναι αυτή. Τζάμπι. Ντέρμπι παίχτηκαν, ντέρμπι θα παιχτούν, ντέρμπι θα ξαναπαιχτούν μέσα στην εβδομάδα. Για μια ομάδα. Ωραία. Η άλλη, εντάξει, οκ, δεν χρειάζεται να παίζουν και. Πρέστον Μίτλες, μπρο, 1-0. Έλα, ρε φίλε. Έλα. Πάω κάρι, έχω, ρε φίλε. Τι μου τα λες όλα αυτά. Εντάξει, ρε φίλε, υπάρχουν και κουμαριτζίδες όμως που παίζουν. Ναι. Και έχει πραγματάκι εδώ πέρα. Λοιπόν, πριν ξεκινήσω και τα πάω κάρι. Θε να κάνω μια κατεβασιά, τι θε. Θέλω να μου πεις αν έχεις πάθει το obsession που έχω πάθει κι εγώ. Γεια σου Κώστα στο όμορφο Εδιμβούργο. Γεια σου Μαριλιζάκη. Θέλω να μου πεις αν έχεις πάθει το obsession που έχω πάθει κι εγώ. Με ποιο? Με το Greece Next Top Model. Όχι ιδιαίτερα. Το χάζεψα λίγο χθες το βράδυ. Καταρχάς, να πούμε ότι χθες το επεισόδιο ήταν καταπληκτικό γιατί ήταν στη Θεσσαλονίκη. Έτσι. Δηλαδή, σε αυτό το πολύ μικρό χωριό που είμαστε εδώ. Ήταν πραγματικά ένα μια πάρα πολύ ωραίο. Μια κοπελίτσα, θυμάμαι την ηλικία, ήταν 21 ετών. Γεια σου αγάπη. Έλα. Λοιπόν, γεια σου αγάπη. Η οποία άρχισε να κλαίει. Ναι. Δεν θυμάμαι τώρα πώς τη λέγανε. Ναι. Εντάξει. Και γενικότερα όσο πάνε. Γεια σου και εσένα Στέλιο Γρά. Έλα. Οι περισσότερες κλαίνε. Δηλαδή, τι τις κάνουνε, να σου πω κάτι, παιδί, εγώ δεν το έχω δει πολύ. Και επειδή είσαι από ό,τι καταλαβαίνω, το παρακολουθείς. Και... Άκου να δεις, είδα μια την πρώτη Δευτέρα. Γιατί είχα το χυψολικό πόλεμο, είδα, στα είδα το πρώτο επεισόδιο. Ναι. Το οποίο κατά λάθος το πέτυχα, δηλαδή στο ζάπινγκ πέτυχα και λέω τι είναι αυτό, ρε καινούργιο. Και μετά πήρα χαμπάρι ότι είναι αυτό. Ναι. Το δεύτερο δεν το είδα και είδα ξανά χθες. Χθες για την ακρίβεια, για να καταλάβεις, το μέγεθος της πόρωσης που έχω πάθει ήταν ότι ενώ δεν έχει δώσει πέναλτι. Ωραία. Δεν έχει δώσει, έχει ακυρώσει κανονικό γκολ του Πανιωνίου. Κάπου στο 85 εγώ το αλλάζω. Ναι. Ωραία. Και βάζω να δω Greece Next Top Model, ρε φίλε. Και ο Ολυμπιακός βάζει γκολ και κερδίζει. Εννοείται. Ωχ, τι γίνεται τώρα εδώ πέρα. Μπήκανε και όλοι από το Περιστέρι. Γεια σας, γεια σου Ζήση, γεια σου. Και σε όλους τους φίλους Βαγγέλιδες. Νάση, δεν τρώω τσίχλα είναι. Τι γίνεται. Λοιπόν. Greece Next Top Model, φίλε, μόνο. Μόνο Greece Next Top Model, τίποτα άλλο. Το παρακολουθεί με όρεξη. Ναι, μου είπανε ότι επίσης θα παίζει από εδώ και πέρα και Τρίτη. Το εύχομαι, ειλικρινά. Oh. Δηλαδή πιστεύω ότι εύκολα καταβαραθρώνει το Champions League. Έλα ρε Νίκο. Εύκολα, φίλε, εύκολα. Έλα ρε Νίκο. Δηλαδή το να κάτσει να δει, ξέρω εγώ, ρε παιδί μου, Ρώμα. Πε κανένα ψηλό λιμό, ρε παιδί μου, τώρα πέτσε Champions League. Δεν πιστεύω πολύ καλή, ρε παιδί μου. Καραμπάκα. Ναι, από το να κάτσει να σου πει Καραμπάκ Ρώμα, α πούμε, ένα παράδειγμα. Ναι. Βλέπει, φίλε, λίγο Βίκυ. Βλέπει λίγο τον άλλον εκεί πέρα τον περίεργο, τον άλλον τον καραφλό που τη ξεσκίζει όλε τι κόβει, τη δεν του αρέσει καμία, τη κράζει. Αυτόν που τον είδε που τον λένε ότι είναι σωσία του Βερόν. Ναι, του μοιάζει αρκετά. Του μοιάζει, ναι. Είναι μεγάλο δικαστή, να ξέρει. Α, τόσο σκληρό. Ναι, ναι, δικάζει αβέρτα. Δικάζει αβέρτα. Είναι φωτογράφο, νομίζω. Είναι σκληρό Καρλί. Ναι. Λοιπόν, καλησπέρα παιδιά. Καλησπέρα. Πω, τι γίνεται, ρε παιδιά. Αυτό κάθε πότε προβάλλεται στη. Κάθε Δευτέρα 9 με 11. Κάθε Δευτέρα. Δυστυχώς μόνο 2 ώρες την εβδομάδα ακόμα. Ναι. Και χθες καπάκι το κανάλι που δείχνει τον Greece Next Model είχε 50 Shades of Grey, φίλε. Καταπληκτική ταινία. Εκεί πέρα. Ασχολήθηκα λίγο. Τι ασχολήθηκες, φίλε. Είναι στις μεγαλύτερες, να μην πω τη λέξη, που έχουν βγει ever. Δεν το είδα. Άλλο ασχολήθηκα λίγο. Μάλιστα. Το έχω δει. Δεν το είχες δει. Το έχω δει. Εγώ το είχα δει και πραγματικά ήταν από τις. Πιο ό,τι είναι ένα ταινίες που έχω δει τελευταία χρόνια. Εντάξει, είναι μια νομαλάρα, να την πούμε έτσι. Ακριβώς. Δηλαδή, μια νομαλάρα, ρε παιδί μου, κανονικά. Υπάρχουν εδώ πέρα κάποιες νουθεσίες να ηρεμήσεις από μια συνάδελφο. Ναι. Υπάρχουν κάποιες νουθεσίες να ηρεμήσεις. Εγώ τον λέω πολύ ρε, παιδιά, πάντως, να ξέρετε. Ναι, είμαι σε καλή κατάσταση. Χαιρετούμε το όμορφο Περιστέρι και όλους τους Βαγγέλδες μας ακούν από εκεί. Μάλιστα. Τι ήθελα να πω. Θα το πάτε έτσι γύρω-γύρω, ενώ έχει πάω κάρι και όλα ασχολούνται με αυτό. 0-3 αρέσει ο Παζιάρενα.
Κι άλλο έβαλε. Ο Κρισμάν. Είναι το πρώτο αυτό. Μπορεί να είναι το πρώτο. Έτσι. Ό, το πρώτο πρέπει να είναι, ναι. Και κατέβηκε ο Πας, επειδή είπε κάτι Γιάκους, κάτι Κρισμάν, με τα δεύτερα φίλε μέσα στον ανατρόμητο. Ε, ναι, ρε φίλε, πήρε το μάτς που ήθελε την Κυριακή. Και γιαγότανε, σωστό, ναι. Σωστό Νίκο. Ωραία. Πώς το έπαιξε αυτό το γκολ, μωρέ, και έχασες τώρα. Ε, το μάτς δεν ήταν, για χ ήταν, αλλά τι έκανε. Και επίσης, να σου πω λέω κάτι. Τι χαστούκι του έριξε, ρε φίλε, το Ιουνές ο άλλος. Εδώ μεταξύ, είναι χαστούκι. Ρε παιδί μου, ακούσει, αλλά είναι χαστούκι. Δηλαδή, δεν πάει για το χαστούκι, αλλά έτσι όπως γίνεται η κίνηση όλη. Ωραία, του χειρίζει ούσκο κανονικό, ρε φίλε. Γίνονται και αυτά. Ναι. Γίνονται και αυτά. Ναι. Λοιπόν, εβδομάδα ντέρμπι, παιδιά. Έτσι, θα ασχοληθούμε. Γίνεται στη Στελέ στο πανηγύρι με τον Λουτσέσκου. Κοίτα τώρα, να σου πω κάτι. Άντε, πε και εσύ, ρε φίλε, πε. Ναι, δεν ξέρω αν θε να το σχολιάσουμε. Ναι, θέλω να το σχολιάσουμε, ναι. Εγώ θέλω να δικάσω κι εγώ, ναι. Ο, δεν θα δικάσω κανένα. Ναι. Εντάξει. Δεν θεωρεί όμω ότι από ένα σημείο και μετά φτάνει. Όχι. Γιατί? Γιατί να φτάνει. Δεν ξέρω εγώ. Τι φτάνει. Πόσε φορέ θα πρέπει να το πει, δηλαδή. Πολλέ. Το έχουμε μπεδώσει. Καταρχά από τη στιγμή που μόνο και μόνο ενοχλεί. Ωραία. Όχι, εμένα δεν με ενοχλεί. Μόνο, όχι εσένα, γενικά. Κάποιου άλλου. Ωραία. Και μόνο και μόνο που ενοχλεί. Ναι. Το λέει κάθε φορά για μένα. Ναι. Δηλαδή, δεν μπορεί σήμερα ξαφνικά να μου έχουν βγάλει όλοι, λες και δεν ξέρουν πώς γίνουν οι διαρροές. Ωραία. Ότι επώνυμοι φίλοι τη ΣΑΕΚ, γιατροί και δικηγόροι και επιστήμονες και δεν ξέρω εγώ τι. Θύχθηκαν. Ναι, ωραία. Και ετοιμάζουν μήνυση. Ήρα, δηλαδή αυτό μηνύσεις, το καρακιουζιλίκι. Ναι. Δηλαδή μας πειράζει ο ένας από τη μία πλευρά, αλλά οι άλλοι που κάνουν αυτό το πράγμα δεν μας πειράζουν. Το θεωρούμε κάτι, ρε παιδί μου, πολύ normal. Ναι. Και καλά ότι γίνεται αυτό. Και καλά. Και καλά την ίδια ώρα όλα τα site κάνουν αυτό το πράγμα. Ότι δηλαδή δεν βγαίνει από μια ομάδα, εμείς δεν ξέρουμε πώς γίνονται οι διαρροές. Τώρα θα το δούμε ξαφνικά. Ναι. Καλά κάνει και το λέει. Και στο λέω εγώ που ξέρω ότι είμαι και μετριοπαθής. Ωραία. Πολύ καλά κάνει και το λέει. Πολύ καλά. Ναι, αλλά τώρα αυτό το σημερινό. Ναι. Τι είπε στο σημερινό βιβλίο που δηλαδή, τόσο πολύ θύχθηκε. Ναι, τι εννοούσε με τον Χίτλερ όμως. Τι ήταν αυτό τώρα. Τι εννοούσε, ρε φίλε, με τον Χίτλερ, εσύ που το διάβασε, τι κατάλαβε ότι εννοούσε. Κάτσε να διαβάσω πάλι την ατάκα. Ναι, να διαβάσει, φίλε, ακριβώς. Όπως ακριβώς το είπε. Ναι. Καλησπέρα, παιδιά και Ευαγγέλης. Καλησπέρα, φίλε Μίτσο. Καλησπέρα, φίλε Καλέ. Καλά τα λέει ο κόσμος, λέει ο Χάρης. Βεβαίως. Συμφωνούμε. Εσείς δεν τον υπερασπιστείτε και έχετε και δίκιο. Δεν έχει να κάνει με υπεράσπιση, ρε φίλε. Ωραία. Δεν έχει να κάνει με υπεράσπιση. Έχει να κάνει με το γεγονός ότι και μόνο για μένα πλέον το μόνο που κάθε φορά που κάνει αυτή την κουβέντα το ότι τους ενοχλεί πάει να πει ότι έχει δίκιο. Κάθε φορά που θα το βγάλουν γραφικό. Κάθε φορά. Τώρα υποτίθεται θα κάνουν και μήνυση. Οι επιστήμονες. Ναι. Ωραία. Ορίστε. Bring it on που λέμε και σας στο χώρι. Οπα. Τέτοια λέτε. Ναι, ρε φίλε. Έτσι τα λέγαμε πάντα. Από μικρή όταν μαλώναμε, ξέρεις και ήθελες να το προκαλέσεις. Bring it on. Bring it on. Bring it on. Τι έγινε, Γουνάτε, δεν βλέπω, φίλε. Εδώ ο φίλος συνάδελφος Βασίλης δεν ασχολήθηκε με το αίτημά σου για μισό δευτερόλεπτο, νομίζω. Και πολύ μπορεί να λέω. Τη βρήκε τη δήλωση να διαβάσουμε, φίλε. Ναι, νομίζω Nova είναι τελικά. Όχι, όχι Κοσμοτέ. Α, οκ. Okay, άντε, okay. Ρε Βασίλη. Άντε, θα τη βρει τη δήλωση. Περίμενε, ρε. Θα τη βρει τη δήλωση, ρε φίλε, που θύχθηκαν όλοι σήμερα. Περίμενε. Που είδαν το καθεστώς να έρχεται. Περίμενε. Άντε. Ε, κάτσε ρε Νίκο. Άντε ρε αγόρι μου. Άντε βρε αγόρι μου. Μόνο στη Γερμανία του Χίτλερ. Έλα, κάνουμε κοιλιά. Ναι. Μόνο στη Γερμανία του Χίτλερ έγινε αυτό. Ωραία, πάνε στο κομμάτι που λέει αυτό το πράγμα. Λοιπόν. Γιος συνέβη να πιέσει με την ΑΕΚ. Έλα, πάμε. Πιστεύω. Ναι. Πιστεύω πως στην ιστορία του αθλητισμού, στην ιστορία του ποδοσφαίρου, αυτό συνέβη μόνο κατά τη διάρκεια της Γερμανίας του Χίτλερ. Ναι. Δεν θυμάμαι ποτέ καμία αντίστοιχη κατάσταση. Να χάσει ο παιχνίδι το ένα πίσω από το άλλο, χωρίς να μπορείς να κάνεις τίποτα. Τώρα συγκρίνετε, ρε φίλε, δηλαδή μια δυο μαύρες ιστορίες της ιστορίας του κόσμου. Ναι, ρε φίλε, σου λέει λοιπόν αυτός ο άνθρωπος. Σου λέει λοιπόν αυτός ο άνθρωπος ότι εγώ πέρσι καθεστωτικά έχασα το πρωτάθλημα. Σαν να υπάρχει μια δικτατορία. Αυτό εννοεί. Τώρα, όλο αυτό το θίξιμο. Εντάξει. Και ό, φτάνει. Και δεν γίνεται άλλο. Και είναι γραφικός και όλα αυτά. Δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν μπορώ να ασχολούμαι άλλο με αυτό το θέμα. Δεν μπορώ να ασχολούμαι άλλο. Έχει κουράσει. Εντάξει, να πα και τον Παύριο, όσο να είναι. Εγώ, αυτό που έλεγα πριν 4 μήνες. Θα το πω και τώρα, δεν έχω πρόβλημα. Εντάξει. Ναι, τι? Αυτό το οποίο δεν λέτε εσείς δηλαδή. Ποιο φίλε μου. Το ότι αν ο Ιβάν δεν έμπαινε, θα παίρνω το πρωτάθλημα. Αν ο Ιβάν δεν έμπαινε, θα έπαιρνε πάρω το πρωτάθλημα. Πώς θα το παίρνετε, φίλε, αφού το είχαν ακυρώσει κανονικό γκολ. Έτσι λέω εγώ. Θα το μετρούσε κανονικά, θα επιστρέφανε, θα έλεγε κομπλέ, φυλάκια, αγκαλίτσια και τέτοια. Ναι. Εντάξει. Άστο.
Ναι, πέσει, κέρδισε μόνο τα 25 παιχνίδια που το απομέναν από τα 26. Έτσι λέω εγώ. Θα κερδίσει και τα 30, μα χρειαστεί. Δεν το λέτε εσείς. Είναι πολύ νορμάλ, ας πούμε. Τέλος πάντων, να σου πω κάτι, έχει γίνει τόσο μήνες εδώ πέρα. Φτάνει, έχουμε άλλο παιχνίδι αύριο να ασχοληθούμε. Ναι, έχουμε να ασχοληθούμε με άλλα πράγματα. Είσαι και εσύ διεκδικητή. Λοιπόν, σύμφωνα με τα λεγόμενα. Έγινε. Όχι, δεν είπα ποτέ κάτι. Σα. Ποια είναι τα σα. Βγήκε ένα γονάκι και είπε ότι είχε το πρωτάθλημα. Εντάξει, ρε Νίκο, επειδή ο Κώστα. Big Five έγραφε ο φίλο Μιχάλη Τσόχο. Το Big Five υπάρχει. Ανέκαθεν υπήρχε. Λοιπόν. Αλλά κάτσε, δηλαδή τώρα επειδή βγαίνουν κάποιοι Αριανοί και πάνω στον ενθουσιασμό σου λένε ότι πάει για πρωτάθλημα. Άντε λίγο στην πλειοψηφία, εγώ νομίζω ότι πολύ χαρά. Πάμε για πρωτάθλημα. Ναι. Πάμε, ένα, κάθε παιχνίδι σε χωριστά. Κοιτάμε κάθε παιχνίδι σε χωριστά και θα κάνουμε ταμείο. Νίκο, άμπραβο. Το Μάη θα είμαστε καλά που έλεγε ναι. Ο Άγγελο. Γεια σου, φίλε Παναγία. Λοιπόν. Ναι. Και κάτι θέλω να πω και μου. Κανόνισε, Νίκο, απειλητικά μηνύματα έρχονται, φίλε. Δεν πειράζει. Ναι, λοιπόν. Έχει να πα του μπαύριο, Νίκο. Έτσι, αλήθεια. Και τα κάνουμε δηλαδή. Αυτό που έχουμε να πούμε θα το πούμε. Δημοκρατία έχουμε. Άλλωστε, πολλοί φίλοι του ΠΑΟΚ έχουν αναγνωρίσει την αντικειμενικότητά μου. Έτσι, μπράβο, πες τα πιο ωραία. Αυτό είναι μια αλήθεια. Βέβαια. Ναι, ρε φίλε. Εντάξει. Θα είμαστε σωστοί. Όπως θα πούμε ότι χθες αυτό που έγινε στην Νέα Σμύρνη με τον Πανιόνιο και τον Ολυμπιακό. Δύσκολη φάση για τον επόπτη. Δύσκολη φάση. Πολύ δύσκολη φάση για τον επόπτη. Εντάξει. Δύσκολη. Πώς να καταλάβει ότι καλυπτόταν ο Μασούρας. Οι Έλληνες διαιτητές πλέον είναι αστείοι. Είσαι υπέρ του ΒΑΡ, φίλε. Ξεκάθαρα. Θεωρείς ότι μέχρι να υπάρξει αυτό θα πρέπει να υπάρχουν μόνο ξένοι διαιτητές. Και στα παιχνίδια του Άρη που δεν ορίζονται και ορίζονται Σιδηρόπουλος. Αυτά δεν τα λέτε. Σιδηρόπουλος αύριο. Καλύτερος Έλληνας διαιτητής. Μπαρσελόνα Αϊντχόβεν. Πρώτη αγωνιστική Champions League. Ο καλύτερος Έλληνας διαιτητής. Εντάξει, ρε Νίκο, αν είσαι τυφλούς βασιλεύει ο μονόφθαλμος, οκ. Okay, ρε φίλε, Champions League σφυρίζει. Κάποιον πρέπει να στείλουμε. Πήγαν αυτό να είναι. Δεν είναι να στείλει κάποιον με το ζόρι. Ναι, είναι ο κορυφαίος Έλληνας διαιτητής. Είναι ο καλύτερος Έλληνας διαιτητής. Τι να κάνουμε. Φαντάζομαι πως είναι ο χειρότερος Έλληνας διαιτητής. Λοιπόν, άμα είναι ο Σιδηρόπουλος. Μπορώ να φανταστώ πολλούς που σφυρίζουν ακόμα. Λοιπόν, Μπαρσελόνα Αϊντχόβεν. Εντάξει. Πρώτη αγωνιστική Champions League. Εντάξει. Εκεί ήταν. Αυτό και το team του. Τι να κάνουμε. Και η κυρία Κουρομπίλια, αν δεν κάνω λάθος. Μπορεί και να κάνω λάθος. Ξέρετε. Από τους καλύτερους επόπτες της κατηγορίας. Καλά, βέβαια. Διεθνής Champions League σφυρίζει και τέτοια. Μπορεί να μην τρεπώ. Μπορεί να κάνω λάθος εδώ πέρα να ξέρει. Μπορεί να παραπληροφορούμε το πράγμα. Διαμάντια, εντάξει. Τι. Οπότε δηλαδή σήμερα έχουμε να πούμε. Για Πάο Κάρης. Έχουμε να πούμε για Πάο Κάρης. Ωραία. Τελευταία νέα ρεπορτάζ ενδεκάδες. Ποιοι παίζουν, ποιοι δεν παίζουν. Το σκάνδαλο με τη τιμωρία του Πασχαλάκη. Τρομερό. Πώς τα άφερε όμως. Πώς τα άφερε φίλε μου στη ζωή, δηλαδή να παίζει με την Άκη και να χάνει τον Άρη που θα έπαιζε ωραία έτσι και αλλιώς. Δηλαδή τέτοια σύμπτωση είναι Νίκο. Πώς θα έπαιζε ωραία έτσι και αλλιώς, φίλε, πού το ξέρεις αυτό. Έτσι λέω εγώ. Τέλος πάντων. Οκ. Ναι. Δεν το ξέρω αυτό. Ναι. Έχουμε να πούμε ρεπορτάζ Άρη και εκεί οι εντεκάδες, ποιοι παίζουν, ποιοι δεν παίζουν. Θα κάνεις αλλαγές αύριο. Εκεί την εντεκάδα την ξέρουν ότι παίχτες. Ναι. Μάλιστα. Ο ορισμός του γρίφου. Έχουμε νίκη ναι. Άρη στο μπάσκετ επί της Νίζνη Νόβγκορον. Σημαντική νίκη είναι τώρα πέρα από την πλάκα. Είναι. Και του δίνει ένα προβάδισμα για την πρόκριση. Αν και θα μπορούσε και πιο εύκολα βάσει της εξέλιξης του παιχνιδιού. Όντως, στο τέλος παραλίγο και να χάσει κιόλας. Ναι. Αλλά θα μπορούσε και να αλλά έχει η νίκη είναι νίκη. Αλήθεια. Αυτό. Οπότε έχουμε να πούμε αρκετά ναι. Και με τον σχολιασμό της επικαιρότητας. Βεβαίως μετά τις 11.30 τις δικές του ώρες φυσικά εννοείται. Θα μιλήσουμε σε ώρες που λειτουργεί καλύτερα. Άλλη ώρα θα έβγαινε στα μάτια. Ο φίλος και συνάδελφος. Λοιπόν. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα. Στίχημα είναι μαζί μας. Κάτσε, ρε Νίκο. Τι ρε φίλε. Και 25 είναι ακόμα. Όντως. Κάτσε. Εκείνο είναι μπροστά, sorry. Συγγνώμη. Κάτσε, ρε Νίκο. Δώσε λίγο στίχημα να δούμε τι γίνεται. Λοιπόν. Όχι, πιο μπροστά είναι. Οκ. Λοιπόν. Δεν είναι και τόσο μπροστά. Στη Γαλλία. Toulouse Etienne 0-1 στο 25. Ημίχρονα στη Γερμανία έχουμε πρωτάθλημα Hannover Hoffenheim 0-1. Bayern Μονάχου Augsburg 0-0, Freiburg Schalke 0-0. Στην Ισπανία στο 71, Espanyol Eibar 1-0. Στο 26, Sociedad Rayo Vallecano 1-0. Στην Ιταλία στη Serie A. Αυτοί γιατί παίζουν πρωτάθλημα. Έχουν ρε φίλε μας εβδομάδα διαγωνιστική, εμβόλυμη. Εμβόλυμη. Η Inter Fiorentina 0-0 στο 24. Λοιπόν, στην Αγγλία, η Yeovil με τη Milton Keynes Dons. Την περίφημη φάρσα του Sport FM, ρε φίλε. Ναι, ναι. Λοιπόν, 0-0. Στο Βέλγιο, Βάλαντ, ναι, Μπέβερν. Δεν βλέπουμε. Γυαλιά, φίλε. Μαντέλ United. 2-0, 0-2. Τι πάσεις στα δύσκολα, φίλε. Στα πιο εμπορικά πάνε τώρα και εσύ, Μπέβερν, Μαντέλ United. Αφού έχει κύπελο, ρε Νίκο, μπορεί να το έχουν παίξει. Ναι, ωραία. Ναι. Ωραία. Κύπελο Ελλάδος, ημίχρονο, Ατρόμητος, ΠΑΣ, Γιάννινα, 0-2. Mm-hmm. Η έκπληξη. Λοιπόν, Ολλανδίες, κάτι κύπελα έχει δηλαδή, γελάει εκεί. Εντάξει, δεν ασχολούμαστε καν με αυτά. Η Αγγλία πού είναι, φίλε, αφού είπες United. Καραμπάο Cup. Εδώ, Wycombe Norwich 1-2. Wolves Leicester 0-0. Millwall Fulham 0-1. Το Καραμπάο Cup είναι το link up τους. Ναι. Okay. Απλά έχει χορηγό. Barton Burnley 0-1. Blackpool QPR
1-0. Bournemouth Blackburn 1-0. Preston Middlesbrough 1-1. Oxford United Manchester City 0-1. West Brom Crystal Palace 0-1. Manchester United Derby. Στο τέλος νομίζω ότι το έχεις αποκλειστικό ότι παίζει United, να ξέρεις. 1-0. Έτσι νόμιζα. Πρώτη εμείς, όχι. Ό,τι έγινε στο τέλος. Παίζει, ρε Νίκο, παίζει. Ναι. Παίζει. Θες να πούμε στο κόσμο για το σωσία σου που βρήκα σήμερα, κατά λάθος. Το έστειλα κάπου για να πάρει μια δεύτερη γνωμούλα. Αλλά... Λένε όχι. Όχι, δεν είναι. Αλλά φίλε, πούμε, φυσιογνωμικά μοιάζει, δεν σου λέω ότι είστε ίδιοι. Έχετε Μοσχοβίτη στο Ραδιομέγαρο. Ναι. 9:30 παρά μου λέει, έλα λέει να σου δείξω με ποιον λέει, τον είδα και νόμιζα ότι είσαι εσύ. Πώς μου τον είπες? Παναγής Τζορτζάτος. Παναγής Τζορτζάτος. Συνάδελφος στην Αθήνα. Ναι. Κάνει ραδιοφωνική εκπομπή το πρωί στο Σφαίρα, ναι, μαζί με Γρηγόρη Ναούτογλου από ό,τι είδα, και πανελίστας στην καλοκαιρινή εκπομπή του Αντένα με την Νικολέτα Ράλι. Ναι. Κοπέλα του Γιώργου Μαυρίδη, έτσι τα λέμε. Ναι, ναι, ισχύει αυτό. Δεν μπόρεσε να εντοπίσω κάποιες ομοιότητες, να σου πω την αλήθεια. Φυσιογνωμικά μοιάζεται πολύ. Και η φωνή μοιάζει, να ξέρεις. Μπορούμε να το βάλουμε σαν quiz, ας πούμε, να το θέσουμε σε μια ψηφοφορία για τους φίλους. Ναι. Αν μοιάζει αυτό, πώς τον είπαμε. Το Παναγίτη Τζορτζάτο. Ο Παναγίτη Τζορτζάτο. Παναγίτη και τον Παύλα Τζο στο Instagram και σας μας βλέπετε από εκεί, να ξέρετε. Κοροϊδεύει, ρε. Κοροϊδεύει, ρε. Ο Παναγής Τζο. Ναι. Μάλιστα. Φίλε, μαθαίνω πράγματα που γίνονται με το Instagram τα οποία μου κάνουν να πέφτω σε αγώνια. Εδώ είμαστε, αδελφέ. Εδώ είμαστε. Άστο. Κάτσε εδώ πέρα που θυμήθηκες τώρα. Μου πέφτουν το αγώνια με αυτά που μαθαίνω, να ξέρεις. Δηλαδή. Δεν είναι. Μαθαίνω πράγματα τα οποία είναι φοβερά. Που γίνονται στο Insta. Ναι, ναι. Με πέρα. Αφορμή το Instagram. Και το YouTube. Μάλιστα. Πρέπει να κάνουμε κανάλι στο YouTube, να ξέρεις. Αυτό το πράγμα πρέπει να το βάλουμε τέτοιο. YouTubers να γίνουμε. Μάλιστα. Α, γίνουμε, φίλε. Φίλε, δεν μπορείς να φανταστείς τι λεφτά πέφτουν. Να κάνουμε δηλαδή. Σοκαριστικά πράγματα. Την εκπομπή που γίνεται αυτήν εδώ πέρα. Ναι, τι κάνουμε στο YouTube, φίλε. YouTubers. Όποτε γίνεται, γιατί αύριο να ξέρω ότι δεν θα είναι η εκπομπή εδώ πέρα. Αφού σε γήπεδο αύριο. Λόγω του Τζάμπι μπορεί να είσαι εσύ όμως. Αλλά δεν μπορεί χωρίς εμένα. Το ξέρω. Ναι, ό,τι πει διεύθυνση. Εγώ δεν. Εγώ ακολουθώ. Θα ακούσετε έκτακτη μαρμίτα. Ραδιοφωνική μαρμίτα. Λοιπόν. Λούτσα, σε ψάχνει ο Βάρντα. Έρχεται κλείδο στην κυρία. Λέει ο φίλος 834. Προκαλεί! Προκλητικός, μάλιστα. Ναι, ναι, φαινόταν ότι θα γίνει εκεί το πράγμα. Τις προηγούμενες μέρες είναι αλήθεια. Οι έχοντες γνώση το περίμεναν. Τέλος πάντων, τι να πεις. Να πεις ότι δεν είναι αναμενόμενο. Έχουμε ψωμάκι να μας δώσει πάνω σε αυτό το ζήτημα λίγο. Για Βαρντά. Ναι. Εννοείται, ρε φίλε. Εννοείται. Σχολιάζει πάκο 4 σήμερα από κάτω. Σοβαρά. Μεγάλη στιγμή, σου λέω. Και τι απαντούς από κάτω. Επειδή είχε να μιλήσει μετά από το απόγευμα, επειδή με στείλει. Πανηγύρι τώρα, σου λέει. Για την ανάκτησή του, την οποία τώρα μου διάβασε το τι έγραψε. Δεν μου έκλαιγα μόνο. Δεν υπάρχει τώρα, εντάξει, άστα. 15 λεπτά. Δεν υπάρχει. Θεός. Θεός. Νομίζω ότι τελείωσε κιόλα αυτό. Τελείωσε. Εντάξει, δεν είναι τόσο εύκολη απόφαση όταν τελείωσε ή όχι, αλλά. Οκ. Okay. Να πει όταν έμεινε ότι δεν περίμενε ότι θα γίνει κάτι τέτοιο. Θα είναι ψέμα. Λοιπόν, στοίχημα μαζί μα σε αυτό το δίωρο. Την κατέβασε. Την κατέβασε. Ναι. Okay. Στη στοίχημαν καθημερινά μπορείτε να βρείτε καλύτερες αποδόσεις. Έχετε μια μεγάλη γκάμα στοιχηματικών επιλογών, πλήθος αγώνων από όλα τα πρωταθλήματα. Έχετε πάρα πολλές επιλογές. Έχετε την επιλογή του cash out. Μπορείτε να έχετε στήριξη δίπλα σας 24 ώρες 24ωρο με email, με Viber, με live chat. Όλα αυτά από τη στοίχημαν. Το παιχνίδι γίνεται πολύ καλύτερο με συναλλαγές μέσω web banking, άμεσα και εύκολα, χωρίς χρέωση και από μόλις 1 ευρώ. Την πιντάει τιμωρίες, ωραίος, λέει ο φίλος ο Χάρης. Εδώ ένας φίλος με ρωτάει πώς βλέπει ο Νίκος το rotation, γελάει ο κόσμος το Άρη. Θα απαντήσει μετά. Γιατί γελάει ο κόσμος. Γιατί γελάει ο κόσμος. Rotation, δηλαδή. Γιατί γελάει ο κόσμος. Ή θα παίζουν όλη την ώρα. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο να πάμε πιο σοβαρά στα του ντέρμπι. 1-0 η Bayern München. Το έβαλε πριν από δύο λεπτά. 2-0-2 η Hoffenheim μόλις τώρα το ανώβερο. Στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου το έβαλε ο Ρόμπεν σε μια πολύ ωραία αντεπίθεση. Λοιπόν, 1-0 η Bayern, 0-2 μόλις τώρα η Hoffenheim το ανώβερο. Freiburg Schalke και 0-0 στο τρίτο παιχνίδι που διεξάγεται. Έβαλε να βρουν λίγο Bayern, φίλε, γιατί τώρα εντάξει. Ατρόμητος πας για 1-0-2 από το ημίχρονο κύπελο Ελλάδος, δηλαδή. Πας. Αυτοκτονία λίγο. Ομάδα τη Υπήρου μιλάει. Μιλάει! Δεν είναι όμως ωραία. Ντροπή. Γενικότερα, να ξέρεις. Εντάξει. Θα το πω εγώ το ρεπορτάζ. Στην prime time δηλαδή του ραδιοφώνου. Έχασε και μεγάλη ευκαιρία για το 2-0 ή Bayern. Αυτό το παλίκαρο, πώς το λένε, ρε φίλε. Πώς φέτος έχουν ξεπεταχτεί τόσες φορές. Έχει πολλές φίλες φέτος. Ναι, ναι, ναι. Επέστρεψαν τα λεφτά στην ελληνική τηλεόραση. Λεφτά, ρε φίλε. Τι έγινε δηλαδή τώρα. Τι να κάνω, γι' αυτό στο πει τι να γίνει, ρε φίλε. Ή πετάμε ένα κέρμα δηλαδή και όπου κάτσει, ας πούμε. Έχει πολύ πράγμα φέτος, αυτό είναι αλήθεια πάντως. Ναι. Τι γίνεται, δεν. Λοιπόν, Μπαλαντέρα ακούτε. Στο Λίμπερ 107,4 είναι ο Νίκος Μοσχοβίτης και ο Νίκος Παπαδόπουλος στα μικρόφωνα. Ο Βασίλης Καβαδίας
Στη ρύθμιση του ήχου παρέα θα πάμε μέχρι και τις 12. Λοιπόν, θα το κάνουμε τώρα λίγο πιο εμπειρικό. Θα αρχίσουμε λίγο να στραβοστομιάζουμε, να φωνάζουμε. Ξέρω εγώ το ένα, εγώ θα σε κάνω, εσύ θα με κάνει, θα σε δείξω, θα σε κάνω και τέτοια. Δεν χρειάζεται, γιατί δεν είναι τέτοιο το επίπεδό μας. FM και ενώ το μήνυμά σας για το αυριανό ντέρμπι. Με θυμώνει η ιδιοκτησία αύριο. Εντάξει. Δεν θα έρθω, δεν θα με το μάτι να μπορώ να πω αυτά που θέλω. Ναι, έχει θυμώσει πάρα πολύ. Ωραία. Μέσα σου. Από την Πέμπτη και μετά θα ασχολούμαι με τον ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Εντάξει. Κάτσε, την Πέμπτη θα ασχολούμαστε με το αυριανό. Την Παρασκευή και μετά. Όχι, λοιπόν, ρε, ΠΑΟΚ Ολυμπιακός έχει την Κυριακή. Άιντε, αύριο ό,τι έχει. Λοιπόν. FM και ενώ το μήνυμά στο 54526, αφού μου κόψει τη φόρα ο Νίκος Μοσχοβίτης, μηνυματικά επικοινωνείται με την εκπομπούλα μας. Έτσι, αυτή τη μία εκπομπούλα που κάνουμε. Ναι, θα έχουμε σε λίγο την Ελένη Μπούντου, Βασίλη Καβαδία. Για κάνει μια δεύτερη δοκιμή. Ναι, όταν δε είσαι συνάδελφος, ναι. Όταν δε είσαι, γιατί μιλάει. Εντάξει, το ρεπορτάζ τρέχει ακόμα. Ενώ είναι ενημερωμένη για την ώρα επικοινωνίας μας. Το ρεπορτάζ τρέχει, Νίκο, είναι γνωστά. Καλά, ναι, αυτό είναι αλήθεια. Τελευταία στιγμή. Αυτό είναι αλήθεια. Μετά τις 11.30, δηλαδή. Για στην ώρα του πλανήτη σταμάτης Μουρελής είναι 8 η ώρα, ναι, με το σχόλιο. 63-65 άρχισε. Ναι, να μας πει λίγο για το πέρασμα του αυτοκράτορα από το Νόβγκοροντ, λοιπόν, το μαρτυρικό. Αυτό είναι πολύ μέσα. Ναι, είναι πολύ μακριά. Δηλαδή, είναι μακριά. Θες ένα τετράωρο δηλαδή με το αυτοκίνητο από τη Μόσχα. Αν θυμάμαι καλά, σε μια ερώτηση που είχα κάνει πριν μέσα στη σεζόν, σε άνθρωπο του ΠΑΟΚ στο μπάσκετ, μου είχε πει ότι είναι το πιο μακρινό ταξίδι που μου κάνει τελευταία χρόνια. Που είχε παίξει τον με την Ίζνη Νόβγκοροντ EuroCup πριν καμιά 4 χρόνια. Είχε παίξει 5, κάπου εκεί. Και ήταν πολύ μακριά. Και μου το είπε άνθρωπος που έχει κόψει πολλά χιλιόμετρα σε ταξίδια και πτήσεις. Μπίλη μου. Και έλεγε ότι είναι αρκετά μακριά τον Νόβγκοροντ. Σκέψου, φίλε, ότι ο Άρης έφυγε βράδυ Κυριακής από Θεσσαλονίκη, έμεινε Αθήνα. Από Αθήνα έφυγε πρωί. Μεσημέρι, ναι, έφυγε μία η ώρα, μία μισή ώρα έφυγε. Για να φτάσει στη Μόσχα από εκεί στο Νίζνη Νόβγκοροντ το βράδυ και έκανε προπόνηση σήμερα το πρωί. Δηλαδή, χθες ήταν όλη μέρα στον δρόμο ουσιαστικά. Δεν έκανε προπόνηση, από όσο ξέρω. Έκανε σήμερα προπόνηση το πρωί και έπαιξε το παιχνίδι. Και το κέρδισε κιόλας. Είτε δύο, είτε. Εντάξει, βέβαια, αν είχε μία διαφορά, ξέρω εγώ, 12-13 πόντων. Νομίζω ότι έχει καθαρίσει και την πρόκριση. Τώρα που είναι στους δύο πόντους αυτή η νίκη, okay, παίζεται, θα μας τα πει ο Σταμάτης στην πορεία. Να σου πω εγώ τι περιμένω εδώ αύριο, μην πάμε στην Ελένη, φίλε. Τι. Καταρχάς δεν έχω τον Άρη καθόλου. Ναι. Εντάξει. Έχω δει λίγο το μάτι το Λεβαδιακό. Με το Πας Γιάννενα επίσης δεν το είδα το παιχνίδι καθόλου. Mm-hmm. Αν και μου είπαν ότι μάλλον πιο δίκαιται την ισοπαλία παρά η νίκη του Πας Γιάννενα. 100%. Συμφωνείς. Επιβεβαιώνεις. Οκ. Δεν ξέρω, δούμε από δεκάδες. Αυτό είναι λίγο κάτι που. Κοίτα, για τον δεν αφήνει να έχω εικόνα ξεκάθαρη. Πιο ξεκάθαρα τα πράγματα σε σχέση με τον Άρη. Ναι, οκ. Okay. Γενικά είναι ένα παιχνίδι που, κόβοντας λίγο κλίμα από το μάτς με την Τσέλσι, με τον ΠΑΟΚ, νομίζω ότι στον ΠΑΟΚ έχουν βάλει μέσα στο μυαλό τους ότι οκ, okay, τα γύρω-γύρω, οκ, okay, το γύρω παλίγκο, οκ, okay, το κύπελο, μας καίει το πρωτάθλημα. Το οποίο δεν με βρίσκει. Συγγνώμη, σε διακόπτω. Της ίδιας λογικής είναι και ο Άρης. Ναι, θέλω να σου πω, ρε παιδί μου, ότι ο ΠΑΟΚ έχει μια εβδομάδα, ένα δεκαήμερο που έχει. Chelsea, ΑΕΚ, Άρη, Ολυμπιακό. Σε αυτά τα τέσσερα παιχνίδια, ωραία, μου κάνει εμένα να καταλάβω ο Λουτσέσκο ότι αν του πούνε ποια δύο θέλεις, θα σου πει την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό. Το οποίο με βρίσκει σύμφωνο, να σου πω την αλήθεια. Ωραία. Αρκεί βέβαια να τα πάνε σε αυτά τα δύο παιχνίδια, έχει πάρει το ένα. Και οκ, τώρα στο κύπελο. Εντάξει, έτσι όπως είναι η φάση με τους όμιλους τώρα που είναι τρία μάτς, κουτσά στραβά εύκολα, δύσκολα, δουλειά σου γίνεται. Περνά στη φάση του νοκάουτ. Εντάξει. Το είδαμε και τα προηγούμενα χρόνια που είναι αυτή η λογική. Ναι. Τώρα βέβαια, εντάξει, είναι πάω κάρτζερ, φίλε. Πώς θα το κάνουμε. Είναι ντέρμπι. Είναι ένα παιχνίδι ομάδων της πόλης που αρκετοί από τους παίκτες του ΠΑΟΚ δεν το έχουν ζήσει. Και δεν το λέω υποτιμητικά, αλλά δεν το έχουν ζήσει, ρε φίλε. Δεν έχουν τέτοια εμπειρία. Ναι, ναι. Ωραία. Και είναι λίγο, λίγο θέμα το κομμάτι της νοοτροπίας αυτό. Τι δηλαδή, πάλι. Το κομμάτι της νοοτροπίας που έχει να κάνει με το ότι μπαίνεις με την ίδια λογική που πήγες με την ΑΕΚ, ας πούμε. Ναι. Δηλαδή θα πρέπει να έχεις τέτοια λογική μπαίνοντας στο παιχνίδι. Ναι. Okay, με την ΑΕΚ έχεις άλλα θέματα από πέρσι. Είναι συνδιεκδικήτρια του πρωταθλήματος. Συμφωνώ, πολύ ωραία. Αλλά πρέπει να έχεις για μένα την ίδια λογική σε αυτό το παιχνίδι. Ότι είναι ένα ντέρμπι. Που μπαίνεις για να κερδίσεις. Οκ, okay, δεν παίρνεις τους βαθμούς. Παίρνεις ένα προβάδισμα για το κύπελο, για την πρόκριση.
και κρατάς την ησυχία σου. Νομίζω ότι αυτό είναι για τον ΠΑΟΚ πιο πολύ. Εντάξει, για μένα αυτό είναι. Είναι αυτό. Είναι και το γόητρο. Μπίλη, βάλε το χαλάκι μας από κάτω. Είναι και το γόητρο. Για μένα, να σου πω κάτι περισσότερο, το γόητρο παίζεται αύριο. Δηλαδή, είναι ένα μάτς το οποίο χάσει, κερδίσει ο ένας από τους δύο, θα περάσει την επόμενη φάση. Παίζεται η πρωτιά, γιατί ο νικητής στην ουσία θα τερματίσει και στην πρώτη θέση, γιατί δεν νομίζω θα περάσουν και δύο. Και από εκεί πέρα είναι το γόητρο που έχουν πάντα τέτοια παιχνίδια. Και επειδή είναι και το πρώτο τοπικό ντέρμπι μετά από 4 χρόνια, έχει τη δική του σημασία και για τις δύο ομάδες, περισσότερο για τον κόσμο τους, γιατί είναι αυτό που είπες εσύ πριν. Λίγοι είναι αυτοί τα ρόστερ των δύο ομάδων που αντιλαμβάνονται τη σημασία του αυριανού παιχνιδιού. Γιατί δεν τα έχουν ζήσει. Τώρα στις κουβέντες των προπονητών. Προσπαθούν να το περάσουν. Ναι, έτσι. Ότι εντάξει, κοιτάξτε, είναι αυτό το παιχνίδι. Okay. Προσέξτε το. Εντάξει. Απλά εγώ σου λέω, έχοντας την πρόσφατη εικόνα του μεσοβδόματου αγώνα πριν το ντέρμπι του πρωταθλήματος που ήταν με την Τσέλσι. Ωραία. Που ήταν προφανώς και πολύ μεγάλο κίνητρο Τσέλσι, μια ομάδα Premier League και όλα αυτά επιπέδου Τζαμπεσλίν κουλουπού, κουλουπού, κουλουπού. Ωραία. Εγώ νομίζω ότι στον ΠΑΟΚ έχουν αυτή τη λογική. Ότι σε μια σειρά αγώνων, καλή ώρα αυτή τώρα που παίζει, Chelsea, AEK, Ολυμπιακό, προφανώς και θες να τα κερδίσεις όλα, δεν μπαίνεις σε κανένα για να χάσεις. Αλλά αν πεις ότι κάποια θα αφήσεις, θα έχεις απώλειες, πιστεύω ότι προτιμούν να είναι στο παιχνίδι με τη Chelsea, όπως και ήταν, στο παιχνίδι με τον Άρη, παρά με την AEK και τον Ολυμπιακό. Ναι, γιατί με τη Chelsea και με τον Άρη δεν κρίνεται τίποτα. Αυτό θέλω να σου πω. Εντάξει. Και επειδή στο μυαλό του περισσότερου κόσμου είναι ότι έλα βρε τον Άρη να τον πατήσουμε ή ξέρω εγώ στον Αριανό. Εντάξει, του Άρη είναι άλλη κατάσταση. Ναι. Okay, γιατί έχει ένα παιχνίδι την εβδομάδα. Και ούτε είναι ανάμεσα. Τώρα με έχει παίζει στο πρωτάθλημα ξανά. Με τον Αστέρα Τρίπολης εδώ. Και ο Άρης έχει μια σειρά αγώνων δύσκολη για το επίπεδο του. Δηλαδή το να παίξει ο Άρης μέσα σε 8 μέρες. Τόσο δεν είναι. Έχει σε 7-8 μέρες να παίξει με Γιάννενα στους Οσημάδες. Πάω ξετούμπα. Αστέρα Τρίπολη στο Βικελίδης. Είναι μια σειρά αγώνων πολύ απαιτητική για το επίπεδό του. Έχω άδικο σε αυτό που λέω. Την άλλη εβδομάδα πάει στην Νέα Σμύρνη. Άστα την εβδομάδα. Η άλλη εβδομάδα είναι μετά. Εγώ σου λέω τώρα για μια σειρά αγώνων που είναι μέσα σε ένα μικρό χρονικό διάστημα. Ναι. Ωραία. Γι' αυτό σου λέω λοιπόν ότι. Κοίτα, ο Ερέρα είχε την προηγούμενη εβδομάδα στο μυαλό του ότι για μένα αυτή τη στιγμή αυτά τα δύο παιχνίδια πρωταθλήματος με ΠΑΣ και Αστέρα Τρίπολη είναι πιο σημαντικά. Ναι, μεν έχω ένα ντέρμπι, το οποίο δεν θα είμαι αδιάφορος, αλλά δεν κρίνεται και τίποτα εκεί πέρα. Γιατί ναι. Παίρνω τα άλλα δύο μάτς και παίρνω και την πρόκριση. Και τελείωσε. Εντάξει. Εντάξει. Κοίταξε. Και για τους, εντάξει, για τον Άρη προφανώς και καταλαβαίνεις αν πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα, έτσι, αντιλαμβάνεσαι ότι του δίνει πολύ περισσότερη έτσι αυτοπεποίθηση για τη συνέχεια. Άρα θα δώσει πολύ ψυχολογία, ναι. Μια ψυχολογία που χρειάζεται μετά την ήττα στα Γιάννενα. Και μπορεί το ένα τέτοιο ένα αποτέλεσμα που μπορεί να είναι νίκη για τον Άρη να είναι και ορόσημο για τη χρονιά του, έτσι. Okay. Αν και είμαστε νωρίς ακόμα. Δεν νομίζω ότι. Κοίτα, ορόσημο δεν θα είναι. Νομίζω ότι μια νίκη. Ψυχολογικά προσπαθεί πάρα πολύ, ρε παιδί. Στο πρωτάθλημα, α πούμε, σε ένα μήνα που παίζουν πάλι, εκείνη η νίκη θα έχει μεγαλύτερη σημασία για τον Άρη από ό,τι μπορεί να έχει αύριο στο κύπελο. Σου λέω πω το βλέπουν αυτοί. Okay. Εντάξει. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά το κομμάτι της αποστολής των απουσιών στο πλαίσιο αυτού του rotation που έχει γίνει μια αγαπημένη λέξη τον τελευταίο καιρό, ο Λουτσέσκου έχει αφήσει εκτός τον Βιερίνια, τον Βαρέλα και τον Μαουρίσιο. Μιλάω για παίχτες που okay, είναι στη βασική ενδεκάδα στα περισσότερα παιχνίδια. Δεν είναι φυσικά στην αποστολή ο Πασχαλάκης, ο οποίος θα εκτίσει την αγωνιστική αυτή της τιμωρίας για τη χειρονομία που έκανε στο παιχνίδι με τον Όφη. Η αποστολή του ΠΑΟΚ αποτελείται από τον Ρέι, τον Σιαμπάνη, τον Μάτος, τον Κίτσιου, τον Τόσκα, τον Νεαρό, τον Παλογιάννη, τον Κρέσπο, τον Χατσερίδη, τον Σάχο, τον Βέρμπλουμ, τον Κάνια, τον Μπίσεσβαρ, τον Πέλκα, τον Ελκαντουρί, τον Ζαμπά, τον Λιμιό, τον Πρίγιοβιτς, τον Καρέλη και τον Ακπόμ. Τώρα, τι ενδεκάδα θα κατεβάσει ο Λουτσέσκου? Κοίταξε, λογικά κάτω από το δοκάρι θα είναι ωραίοι, έτσι. Ναι. Okay. Ο Μάτος στα δεξιά, ο Μάτος ο οποίος δεν έχει τα παιχνίδια που έχουν οι άλλοι, δηλαδή που είχε Βιερίνια, που είχε 90 με τη Τσέλσι, 90 με την ΑΕΚ. Έτσι, γιατί με τη Τσέλσι ήταν τιμωρημένος, οπότε, okay, από πλευράς, από ανάσες είναι κομπλέ θεωρητικά και πάντα στη λογική ότι έχει να παίξει και την Κυριακή με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκης. Από τη στιγμή που λείπει ο Βαρέλα, η λογική λέει ότι στο κέντρο της άμυνας θα είναι ο Κρέσπο με τον Χατσερίδη.
από ό,τι βλέπω δεν υπάρχει άλλος κεντρικός αμυντικός. Πιθανόν και ο Τόσκα μπορεί να παίξει στο κέντρο της άμυνας. Αλλά λογική λέει ότι ο Ρουμάνος θα ξεκινήσει αριστερά, όπως το μάτς με τη Τσέλσι την περασμένη Πέμπτη, που ήταν ίσως και ο μοναδικός διασωθής από πλευράς ΠΑΟΚ, όσον αφορά την απόδοσή του. Λοιπόν, για να πάρουμε τη συνάδελφο, λοιπόν, ευρέθη. Για να δούμε λοιπόν. Κορυφώνεται η αγωνία. Κορυφαίνεται η αγωνία λοιπόν. Θα βρεθεί η Ελένη Μπούντου. Για να δούμε λοιπόν. Πάμε να πάρουμε τη συνάδελφο να μας τα πει αυτή καλύτερα. Οπότε κάνω μία παύση, φίλε Νίκο Παπαδόπουλε. Κάνεις μία πάσα στοιχηματική εσύ. Βεβαίως. Μέχρι να. Ημίχρονο στη Γαλλία, Toulouse Saint-Etienne 0-1. Ναι, στη Γερμανία, είπαμε Hannover Hoffenheim 1-2. Bayer Monaco Augsburg 1-0. Freiburg Schalke 1-0. Στην Ισπανία, τελικό Εσπανιόλ Eibar 1-0. Ημίχρονο Sociedad Ράγιο Βαγεκάνο 1-2. Στην Ιταλία, Ίντερ Φιωρεντίνα 1-0 στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου. Ημίχρονο έχουμε στην Αγγλία, Manchester United Derby 1-0 από τα εμπορικά. Και πάμε να καλησπέρασουμε την Ελένη Μπούντου. Ελένη, τι γίνεται? Πού είσαι, Ελένη? Χαίρετε, χαίρετε, παιδιά, καλησπέρα. Καλά είσαι? Ψάχνουμε τώρα την Ελένη. Εντάξει. Δηλαδή, δεν μπορούμε να κάνουμε. Διακόπτουμε κάτι, τι? Όχι, όχι, δεν μπορούμε να κάνουμε 3-5 τηλεφωνήματα έτσι. 3-5 τηλεφωνήματα. Ελένη, μετά τις 10 τα τηλεφωνήματα είναι πάντα υπόλοιπα. 3-5 πηγάδια. Συγγνώμη, παιδιά, αν η προπόνηση ήταν 6 ώρα και τελείωσε. Βάλτε εσείς τι ώρα θα τελειώσει. 8 λέω εγώ, ένα παράδειγμα. Ναι. Λίγο να ξεκουραστεί, να καθαρίσει και το μυαλό. Δεν περνάει ένα χρονικό περιθώριο. Περνάει, Ελένη. Ορίστε. Μετά λοιπόν, γίνονται τα τηλεφωνήματα. Υποθέτοντας λοιπόν ότι έχοντας γίνει τα τηλεφωνήματα, ωραία, ναι. Έχεις δεκάδα. Ναι. Ναι, σίγουρα. Ναι. Ναι. Στο περίπου μπορούμε έτσι να κάνουμε μια προσέγγιση, αν θέλετε. Για πες πάνω κάτω. Ούτως ή άλλως. Καταρχάς, Ρέι θα δούμε κάτω από τα αθωκάκια. Από τη στιγμή που ο Πασχαλάκης είναι τιμωρημένος λόγω της ενέργειάς του, λόγω της χειρονομίας του, γιατί κουλέ χάνει το παιχνίδι με τον Άρη. Άρα θα πάμε με την λογική του Ρέι, με Τόσκα στα αριστερά. Έτσι, καταρχάς να πούμε ότι εκτός αποστολής έμειναν Βαρέλα, Μαουρίσιο, Βιερίνια, έτσι από τους βασικούς ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ, ο Μαλεζάς, γιατί είναι και αυτό με τον κανονισμό που πρέπει να μπαίνουν και να παίρνουν χρόνο συμμετοχής, μάλλον να μπαίνουν στην αποστολή, γιατί το χρόνο συμμετοχής είναι άλλος αστερίσκος. Νεαροί ποδοσφαιριστές, βεβαίως σαφώς εκτός έμεινε και ο Πασχαλάκης, αλλά και ο Ουάρτα, για τον οποίο θα μιλήσουμε εκτενέστερα λίγο αργότερα. Λοιπόν, στα αριστερά λέγαμε για το Τόσκα, δεξιά. Νομίζω ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να ξεκουραστεί και ο Μάτους και να δούμε και τον Κίτιου που βρίσκεται. Α, στην παίζει αυτό το ενδεχόμενο, λες? Έτσι. Νομίζω ότι για αύριο έχει έτσι αρκετές πιθανότητες να συμβεί, γιατί είναι πολύ δύσκολη η σειρά των αγώνων και είναι λογικό είναι ο Λουτσέσκου να θέλει ξεκούραστο έτσι και με πιο καθαρό μυαλό τον Μάτους. Τι έχεις εσύ από τον Νίκο Παπαδόπουλε, από τα αριστερά? Από τα αριστερά. Έχει γίνει το μωρό του Ματέου, αυτόν τον Ματέου Γκαρσία. Πιθανό να είναι αυτός. Τώρα για το αριστερό μπακ, ή θα είναι ο Μενέντες ή θα είναι ο Κολάσο, θα δούμε. Οκ. Για συνέχιση, Ελένη, και θα μας πούμε μετά όλους του Άρη. Ο Μάτος δεν βγαίνει και εύκολα από την ενδεκάδα, έτσι. Ναι, σωστά. Ναι. Λοιπόν, τώρα στη μεσαία γραμμή θεωρώ ότι ήρθε η ώρα να πάρει ένα γεμάτο 90 λεπτό Βέρμπλου. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Είναι δική σου διαπίστωση αυτή, το ήρθε η ώρα ή βγαίνει κάπως ρεπορταζιακά? Κοίταξε, και από τις δοκιμές και από την έτσι περιραίουσα ατμόσφαιρα, Βέρμπλουμ Σάχοφ ήταν ένα δίδυμο το οποίο δοκιμάστηκε. Γρήγορα αυτό με το δίδυμο. Με τον Πέλκα μπροστά. Δεν το σχολιάζει, συνάδελφος. Ναι, οκ. Από εκεί και πέρα, Λιμιός και Ζαμπά πολύ πιθανό να ξεκινήσω στα άκρα με τον Καρέλη στην κορυφή. Γενικώς ανακάτεψε αρκετά την τράπουλα πίσω από Καρέλη. Πέλκας. Γενικώς ανακάτεψε έτσι αρκετά την τράπουλα ο Λουτσέσκου. Έκανε αρκετές δοκιμές. Σίγουρα όταν λείπουν τρεις βασικοί ποδοσφαιριστές, όπως είναι ο Βιερίνη, όπως είναι ο Μαουρίσιο, όπως είναι ο Βαρέλα, είναι λογικό να δοκιμάζει και ο ίδιος πρόσωπα, γιατί το σύστημα παραμένει ένα για τον ΠΑΟΚ και αναλόγως ποιο του κουμπώνει καλύτερα, να το δούμε και αύριο στο γήπεδο της Τούμπας. Δοκιμάστηκαν όλοι, παιδί μου, και το παιδί έξω τώρα αύριο. Βάλε τον Ελκαντουρί εκεί πέρα. Βάλε τον εκεί πέρα να παίξει. 60 Ελκαντουρί, 30 πίσες βαρέ. Καλή ιδέα. Τώρα αυτή είναι μια ενδεκάδα προσέγγιση. Ναι, ναι. Νίκο μου, έτσι θα δούμε αύριο στο γήπεδο της Τούμπας πώς θα σκέφτεται ο Λουτσέσκου. Ένας Λουτσέσκου ο οποίος πάντα θέλει να έχει όλους τους παίκτες του σε ετοιμότητα και φυσικά να διαχειρίζεται και κάθε
συνέστημα του, του ποδοσφαιριστή όταν είναι ή δεν είναι βασικός, και βεβαίως αυτό αφορά βεβαίως και κάθε αντίδραση, έτσι. Ναι. Κυρίως τον Ουάρντα, με τον οποίο υπάρχει ένα θέμα, έτσι, το οποίο προέκυψε από το μάτι με την ΑΕΚ, γιατί αντιλήφθηκε ο Αιγύπτιος ότι δεν θα ήταν στο βασικό πλάνο, δεν θα ήταν, ακεί είχε δοκιμαστεί, αλήθεια είναι, ο Ουάρντα, αλλά τελικά βεβαίως προτίμησε τον Μπίσεσβαρ, ο οποίος ήταν και εξαιρετικός στο μάτι με την ΑΕΚ. Τέλος πάντων, δημιουργήθηκε ένα θέμα με τον Αιγύπτιο, έμεινε εκτός ενδεκάδας, αντιλήφθηκε ότι θα είναι εκτός ενδεκάδας, και βεβαίως αντέδρασε όχι με τον ενδεδειγμένο τρόπο, και γι' αυτό κιόλας βρίσκεται σε μια έτσι τιμωρία, θα λέγαμε, εσωτερική τιμωρία, σιωπηρή τιμωρία από τον Ράσμα Λουτσέσκου. Δεν πήγε κιόλας την Κυριακή να προπονηθεί με τους παίκτες, έτσι, που δεν είχαν το χρόνο συμμετοχής, είναι αυτοί που ακολουθούν το κανονικό πρόγραμμα προπόνησης, και γενικότερα υπάρχει μια δυσαρέσκεια από τον Λουτσέσκου, που ήξερε από την αρχή, από το καλοκαίρι, ότι ο Ουάρντα είναι ένα παιδί ειδικής διαχείρισης, γιατί έχει μια ωραία τρέλα, αλλά μια ωραία τρέλα που ενδεχομένως να αγγίζει τα αποδυτήρια και να δημιουργήσει πρόβλημα στο μέλλον στα αποδυτήρια. Οπότε ήταν για τον Λουτσέσκου ένα στοίχημα, το λέγαμε από το καλοκαίρι επανειλημμένο, ότι για την ποιότητά του, για τα αγωνιστικά του χαρακτηριστικά, δεν μπορεί κανείς να πει πολλά, έτσι έχει δείξει πολλά από αυτά και στο λίγο διάστημα που επέστρεψε στον ΠΑΟΚ, αλλά από εκεί και πέρα υπάρχει ένα θέμα διαχείρισης ως προς τη συμπεριφορά του Αιγύπτου. Νομίζω ότι με αυτή τη στάση του Λουτσέσκου, πριν πάει το θέμα στη διοίκηση, γιατί βεβαίως είναι ένα θέμα το οποίο αφορά πρώτον τον προπονητή, το διαχειρίζεται ο Λουτσέσκου, και για την ώρα έχει κάνει σαφές ότι ο Ουάρντα θα είναι εκτός αυτή την εβδομάδα, δηλαδή από τα παιχνίδια με Άρη και Ολυμπιακό, έτσι ως ένα πρώτο μάθημα, ως έτσι ένα πρώτο δείγμα εκνευρισμού του Λουτσέσκου. Από εκεί και πέρα, από τη στιγμή που πήρε την απόφαση το καλοκαίρι ότι ο Ουάρντα παραμένει, νομίζω, ναι, κοίταξε, ότι ήταν θέμα χρόνου να υπάρχει κάτι τέτοιο σαν αυτό που γίνεται τώρα. Δεν το λέω ειρωνικά για τον Αιγυπτίο, έτσι, απλά ξέρουμε τι η περίπτωση είναι. Εγώ συμφωνώ με τον Λουτσέσκου, έτσι, ως προς τα αγωνιστικά του χαρακτηριστικά, ότι είναι ένα στοίχημα, ότι πάμε να το κερδίσουμε, γιατί ενδεχομένως ο ΠΑΟΚ είναι αυτός ο οποίος θα βγει κερδισμένος από την υπόθεση Ουάρντα, αλλά από εκεί και πέρα κανείς δεν μπορεί να προβλέψει, έτσι, με σιγουριά το πώς αντιδράει ο καθένας, έτσι. Απλά με τον Ουάρντα δεν μπορεί να πει κανείς ότι ένιωσε μια έκπληξη, έτσι, ή ότι έπεσε από τα σύννεφα από τη συμπεριφορά του αυτή. Αυτό είναι αλήθεια. Λοιπόν, ναι, νομίζω ότι ελπίζουμε βασικά, ευελπιστούμε και εμείς και ο ΠΑΟΚ και ο Λουτσέσκου τουλάχιστον σε πρώτη φάση, αυτό το ταρακούνημα, δηλαδή το ότι μένει εκτός από δύο πολύ σημαντικά παιχνίδια, από το πρώτο με τον Άρη, ότι έμεινε εκτός βεβαίως με ΑΕΚ, αλλά και αυτό απέναντι στον Ολυμπιακό, ότι σημαίνει κάτι, ότι προφανώς τον πρώτο και τελευταίο λόγο στα αποδυτήρια έχει ο προπονητής, εκείνος αποφασίζει, ενδεχομένως κάποια στιγμή όταν το ρόστερ και ειδικά όταν οι επιλογές, γιατί κατά ψέματα είναι πάρα πολλές οι επιλογές στα έξτρεμ και το Ζαμπά έχουμε δει να μένει εκτός, όταν λοιπόν οι επιλογές είναι τόσες, είναι λογικό να υπάρχει δυσαρέσκεια. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια πληρότητα σε όλες τις γραμμές του ΠΑΟΚ. Το λέγει και ο Πρίγιον. Ότι υπάρχει ο Ακόμη, υπάρχει ο Καρέλης, το λένε τα παιδιά που αγωνίζονται στην άμυνα. Ότι όλοι θα πρέπει να κοντρολάρουν. Ελένη Χριστούλη. Με συγχωρείτε. Όλοι θα πρέπει να κοντρολάρουν τις αντιδράσεις τους και τα συναισθήματά τους. Πάρε την ανάσα σου, πιες λίγο νερό. Σε αφήνω, εντάξει. Λοιπόν, αυτά. Ναι, νομίζω ότι λόγω βήχα δεν θα συνεχίσουμε. Ωραία. Τα πρώτα κρύα τώρα που αλλάζει ο καιρός και δεν θέλουν όλοι να είναι προσεκτικοί. Εσύ δεν ήσουν φίλη και συνάδελφε. Όχι, ξεκάθαρα. Λοιπόν, και δείχνω το μικρόφωνο που είναι αντιραδιοφωνικό. Λοιπόν, να πω ένα τελευταίο, ότι έδωσε μια συνέντευξη ο Λουτσέσκου. Έχει προκαλέσει πάρα πολύ αυτή η συνέντευξη, γιατί αναφέρεται. Κάναμε ένα σχολιασμό, να σου πω την αλήθεια. Εδώ πέρα ο φίλος και συνάδελφος Νίκος Παπαδόπουλος ένιωσε γι' αυτός λίγο θυγμένος με τον Χίτλερ. Προσπάθησα να το εξηγήσω. Ναι. Okay. Νομίζω θα δανειστώ μια τάκα από την τοποθέτηση του υπεύθυνου επικοινωνία τη ΠΑΟΚ, ότι όσοι δεν είχαν μάτια πέρσι για να δουν, δεν έχουν και αυτιά τώρα για να ακούσουν. Σωστά. Ναι, ενδεχομένως. Νομίζω ότι είναι σωστό. Νομίζω ότι αυτή η ατάκα τα λέει όλο, το να εξισώνει, που δεν εξισώνει ο Λουτσέσκο, αλλά τέλος πάντων το να βάζει στην πρότασή του μια μαύρη περίοδο της ιστορίας μας, έτσι, αναφερόμενος στην χιτλερική Γερμανία, σίγουρα είναι κάτι το οποίο
του γυρνάει boomerang, έτσι είναι ξεκάθαρο από το πρωί, από το μεσημέρι, από την ώρα δηλαδή που βγήκε αυτή η συνέντευξη, έχουν σηκωθεί, βρίσκονται όλοι στα κάγκελα κατά του Λουτσέσκου. Αλλά νομίζω ότι η ουσία βρίσκεται πίσω από αυτά που λέει ο Λουτσέσκου, ενδεχομένως να μην τα διατυπώνουν με τον σωστό τρόπο. Τέλος πάντων, είναι αυτό που λέει ο Κυριάκος Κυριάκος, ότι όσοι δεν θέλουν να καταλάβουν, δεν θα καταλάβουν. Είναι αυτοί οι οποίοι δεν κατάλαβαν και πέρσι και δεν πήραν ποτέ θέση, είτε θέση απέναντι στον ΠΑΟΚ και στα όσα έγιναν εις βάρος του ΠΑΟΚ, για να πάρουν τώρα, έτσι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ο Λουτσέσκου ενοχλεί. Αυτή είναι η αλήθεια. Κάθε φορά που μιλάει, πέστε. Ενοχλεί. Πέστε εσύ, Νίκο. Ναι. Λοιπόν, αυτά. Οκ. Okay. Ελένη, καλή ξεκούραση. Καλό βράδυ, Ελένη. Να είστε καλά, παιδιά. Καλό έγινε, βράδυ. Έγινε. Λοιπόν, αυτά από την Ελένη Μπούντου με το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ το τελευταίο πριν το ντέρμπι το αυριανό με τον Άρη του Κυπέλου. Μετά το διάλειμμα θα μας τα πεις εσύ, φίλε. Βεβαίως. Τι και πώς, ποιοι παίζουν, ποιοι δεν παίζουν. Μια εντεκάδα μπορεί να σου έρθει και σένα μέσα από το ρεπορτάζ, πάντα εννοείται. Στοίχημαν GR είναι μαζί μας. Σε στοίχημαν μπορείτε. Μπορείτε να βρείτε καθημερινά πάρα πολλές στοιχηματικές επιλογές, οι καλύτερες αποδόσεις. Η μεγαλύτερη γκάμα στοιχηματικών επιλογών, πλήθος αγώνων από όλα τα πρωταθλήματα. Να δούμε λίγο και αυτά που είναι σε εξέλιξη. Ο Παπαδόπουλος στο μεταξύ έχει μια σελίδα εδώ πέρα, η οποία έχει πιο μικρά γράμματα, δεν γίνεται να έχει. Λοιπόν, Toulouse Etienne 0-1. Αυτό είναι. Όχι. Είναι σε εξέλιξη. Είμαστε. Ξεκίνησε πριν περίπου μια ώρα στο ημίχρονο. Είμαστε. Στην Bundesliga, στα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη, μύρωσε το Hannover στο 72. Είμαστε Hannover Hoffenheim 1-2. Η Bayern προηγείται 1-0 με τον γκολ του Arjen Robben στα ξεκινήματα του δεύτερου ημιχρόνου. Το Freiburg Schalke έγινε 1-0, σκόραρε η Freiburg. Στην Ισπανία το Sociedad Rayo Vallecano στο 1-2. Στην Ιταλία στο ημίχρονο και η Ισπανία και η Ιταλία τα δύο παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη, το Inter Fiorentina στο 1-0. Στο όμορφο Carabao Cup, το γνωστό και ως Link Cup στην Αγγλία. Ημίχρονο είναι η United στο 1-0 με την Derby. Έχει ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο περίπου στο 60. Είμαστε στο Oxford Manchester City. Η City προηγείται 0-1. Και άλλα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. Μένουμε στις δύο πιο μεγάλες. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε λίγο για δεύτερη ώρα να ακούσουμε και για το ρεπορτάζ του Άρη ενώπιον του Αυριανού Derby. Λίμπερο 107,4. Μπαλαντέρ, Νίκος Μοσκοβίτης και Νίκος Παπαδόπουλος στα μικρόφωνα της εκπομπής. Παρά θα πάμε μέχρι και τις 12. FM και ενώ γράφετε το μήνυμά και το στέλνετε στο 54526 με χρέος 1,24 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και το χρέος της κινητής τηλεφωνίας. Ακούσαμε την Ελένη Μπούντου νωρίτερα μαζί με τον Βίχα της να μας δίνει τα τελευταία νέα από το στρατόπεδο του ΠΑΟΚ ενώ στο αυριανού ντέρμπι. Στον Άρη τώρα. Για να πάμε λίγο και στους φιλοξενούμενους του αυριανού αγώνα. Αρχικά αυτό το οποίο βγήκε το απογευματάκι είναι ότι ο αρχηγός αποστολής θα είναι ο Θόδωρος Καρυπίδης αύριο στην Τούμπα. Θα είναι στο ξενοδοχείο από πριν κτλ. Και θα είναι αυτός που θα συνοδεύσει θα να το πάρει έτσι, ψυχολογικά την ομάδα παρακές. Στο στάδιο της Τούμπας για το αυριανό ντέρμπι. Εντάξει, αναμενόμενο ήταν ότι θα είναι εκεί. Δεν περιμέναμε ότι θα είναι αρχηγός αποστολής. Λοιπόν, όταν λέμε αρχηγός αποστολής, ρε φίλε, τι εννοούμε? Δηλαδή είναι αυτός που λέει στον οδηγό του που μας στρίψει από εδώ, ξέρω εγώ τίποτα τέτοιο. Είναι στο πούλμαν, γιατί συνήθως πάει μόνη της η διοίκηση. Okay. Λοιπόν, okay. Ο Άρης, ο οποίος δεν έχει και τον Γιώργο τον Κολτσίδα, έτσι, γιατί ο Γιώργος Κολτσίδας είναι τιμωρημένος. Λοιπόν, σωστά. Σωστό, αλλά ο Αλέξης κυκλοφορεί ακόμα. Λοιπόν, μίνι προετοιμασία και για τον Άρη, όπως και για τον ΠΑΟΚ. Εντάξει, ο Άρης είχε και μια μέρα. Όχι, τις ίδιες μέρες είχε. Είχε βέβαια μια μέρα πλέον, αλλά είχε ρεπό την Κυριακή. Σκάνδαλο αυτό. Ναι. Δεν έδειξε ο Ερέρα πάλι στη μέρα στην προπόνηση κάτι. Εντάξει, είναι μια τακτική την οποία ακολουθεί ο προπονητής του Άρη από την αρχή της σεζόν. Να μην δείχνει δηλαδή ποτέ στις προπονήσεις, ούτε ακόμα στα στημένα εντεκάδα, γιατί συνήθως οι προπονητές που δεν δείχνουν στο δίτερμα κάτι όσον αφορά τις σκέψεις τους, το κάνουν θέλοντας και μη κάποιες φορές σε στιμένες φάσεις όταν δουλεύει στις προπονήσεις. Ναι. Ο Ερέρα δεν το κάνει ούτε εκεί. Mm-hmm. Δηλαδή είναι σε μια φάση ο Άρης από την αρχή σεζόν που οι παίχτες περιμένουν μέχρι την τελευταία στιγμή για να δουν αν θα παίξουν ή όχι. Ναι. Ξέρεις τι, έτσι, άμα το κάνεις έτσι, φίλε, κερδίζεις. Ωραία. Ουάρντα, α πούμε, βλέπει. Έγινε έξαλλο την προηγούμενη εβδομάδα. Όχι, δεν μέτρησε. Έγινε έξαλλο την προηγούμενη εβδομάδα που έμεινε εκτός δεκάδα με την ΑΕΚ. Δημιουργήθηκε ζήτημα, κατάλαβε. Ναι. Ενώ τώρα μπορεί ο άλλο να μου γκρίξει. Κοίτα, δεν ξέρει. Ο Ερέρα έχει λόγο που το κάνει αυτό γιατί θέλει να κρατάει του παίχτε σε εγρήγορση.
Ένα λόγο είναι αυτό που δεν δοκιμάζεται. Ναι. Θέλει να νιώθουν όλοι ότι ανά πάσα στιγμή πρέπει να είναι έτοιμοι. Από την άλλη, όμως, σε αντιδιαστολή όμως δεν πρέπει να δοκιμαστεί η ενδεκάδα, ναι, ώστε να υπάρχει μια χημεία των παιχτών μεταξύ τους. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Ο δεύτερο λόγο που το κάνει είναι διότι θέλει ποδοσφαιριστές του κάθε μέρα στις προπονήσεις, δηλαδή κάθε μέρα τους δοκιμάζει ανακατεμένα πράγματα. Ναι. Θέλει να αντιμετωπίζει ο κάθε ποδοσφαιριστής κάθε μέρα στην προπόνηση μια διαφορετική κατάσταση απέναντί του. Να μην συνηθίσει σε κάτι συγκεκριμένο. Απ' την άλλη, όμως, είναι αυτό που λες εσύ σωστά. Εγώ που είμαι ο Δέλη. Ναι. Ωραία. Και παίζω με στόπερ τον. Πώς το λένε, παρτενέρ μου δίδυμο, τον Βέλεθ. Ναι. Ωραία. Δεν πρέπει να έχω μια χημεία μεταξύ του. Μεταξύ μας. Μεταξύ των ναι. Δεν πρέπει να έχουμε μια τέτοια. Πρέπει. Έτσι δεν είναι. Ναι. Αλλά ο Δελιζή στην προπόνηση, για παράδειγμα, τη μια μέρα θα αντιμετωπίσει για φόρ τον Γιουνές, την άλλη θα αντιμετωπίσει τον Ασλίδη. Δεν είναι αυτό, τους αλλάζει καθημερινά. Κοίτα, για μένα, και το έχω πει κιόλας, ο Ερέρα έχει τους λόγους του που το κάνει αυτό και αυτός είναι ο προπονητής και αυτός αποφασίζει. Για μένα αυτό επηρεάζει τη χημεία και το μεγένεια της ομάδας. Ναι. Έτσι. Νομίζω ότι αργεί σε αυτό το κομμάτι. Υπάρχουν άλλοι βέβαια που θα πούνε ότι όλοι αυτοί οι ποδοσφαιριστές έχουν μαζί 60 πόσες προπονήσεις από την αρχή της χρονιάς. Και βάλε. Mm-hmm. Έτσι. Συν ότι ο Ερέρα προσπαθεί να τους μάθει όχι με ποιον θα παίζουν, αλλά το τι πρέπει να κάνουν στη θέση που θα παίζουν. Άσχετα με το ποιον έχουν συμπαίκτη. Αυτό προσπαθεί να τους περάσει. Λοιπόν, πάλι όμως, εγώ νομίζω ότι σε ένα βαθμό επηρεάζει την ομογένεια της ομάδας. Είναι αυτό που είπες και εσύ. Και ισοφαρίζει Άουσμπουργκ στο 86. Στο 86, ο τύπος με την καμπαρντίνα σαν τον επιδειξία. Κηδείας. Λοιπόν, την έκανε την κηδεία. Την έκανε την κηδεία. Άσπρο παπουτσάκι όμως. Γραφικό, ρε φίλε. Με άσπρο αθλητικό παπούτσι και καμπαρντίνα, αλλά όχι καμπαρντίνα-καμπαρντίνα. Και ένα-ένα Φιωρεντίνα, ρε φίλε. Τι γίνεται. Καμπαρντίνα-καμπαρντίνα και ένα-ένα Φιωρεντίνα. Πραγματικά. Σκρίνια. Κάτσε, περίμενε. Πάει να μιλήσει στο στήλο στο τέτοιο, στο βαρ. Δεν θα μετρήσει. Στα κάγκελα πάνω. Σπαλέτη. Το σπιτάκι μου και τέτοια. Αμάν. Ωραίος. Για τα σκύκια. Του Νόιερ του φυγημπάλα έτσι ρε φίλε. Μάλιστα. Ένα-ένα. Και οι μεγάλοι κάνουν λάθη. Στο 86. Λοιπόν. Είναι λοιπόν. Εγώ λοιπόν επειδή είμαι εμπαθής και θέλω να δημιουργήσω ζήτημα στον Άρη πριν το ντέρμπι. Ωραία. Ναι. Έχω να πω ότι αυτή η τακτική του Ερέρα. Ωραία. Δημιουργεί ανομοιογένεια μέσα στην ομάδα. Χάνει τη συνοχή της. Ωραία. Τριάδες και διάδες παιχτών που παίζουν μαζί δεν έχουν ρε φίλε και το λέω τριάδες ενώ ότι μια πλευρά σούμε. Δεξιά, ο χάφ, ο μπακ και ο εσωτερικός μέσος. Η αριστερά, ή δύο στόπερ, ή δύο αμυντικοί χάφ. Υπάρχει θέμα, φίλε. Κοίτα. Υπάρχει θέμα. Δεν υπήρχε θέμα στα πρώτα δύο παιχνίδια τη σεζόν, για παράδειγμα, με την Λαμία και το Λεβαδιά και την Λάρισα. Κοίτα, εγώ σε αυτό που λες, άσε τώρα το κολλάτι, μα συμφωνώ. Ναι. Εντάξει. Τέλος πάντων, είναι η επιλογή του να το κάνει. Okay. Λοιπόν. Δηλαδή, μιλάς, ας πούμε, με ένα ποδοσφαιριστή του Άρη και σου λέει, δεν ξέρω. Δεν γίνεται και δουλειά έτσι, δεν βγαίνει το ρεπορτάζ. Δεν γράφει. Δεν βγαίνει και πάει στο ψωμί μα, κατάλαβε. Και αυτό το έκανε Αναστόπουλο. Αλλά Αναστόπουλο ήταν συνειδητοποιημένο και έλεγε ότι εγώ το κάνω για να μην μαθαίνουν οι άλλοι τι θα κατεβάσω. Ο Ερέρα το κάνει για άλλο λόγο. Όχι για να μην μάθει ο αντίπαλο. Τέλο πάντων. Κοίτα. Αυτή τη στιγμή, όσον αφορά την δεκάδα του Άρη, υπάρχουν δύο σενάρια. Γιατί το ένα και σενάριο, όχι όσον αφορά μόνο τα πρόσωπα, αλλά και το σχήμα. Και το σχηματισμό. Γιατί η λογική λέει ότι θα κατέβει με ένα 4-2-3-1. Ναι. Έχει όμως μια σκέψη στο πίσω μέρος του μυαλού του να παρατάξει τη ομάδα και με 4-3-3. Δεν ξέρω αν θα το δούμε στην πράξη. Εντάξει, διαφοροποίηση είναι πολύ μικρή, ρε φίλε. Okay. Έχει μια διαφοροποίηση, φίλε, σημαντική και στα πρόσωπα, αλλά και στον τρόπο και στο παιχνίδι όλο, να ξέρεις. Το 4-2-3-1 με το 4-3-3. Δηλαδή για πες πρόσωπα. Λοιπόν, κοίτα, πάμε το πρώτο σενάριο. Αν είναι 4-2-3-1. Κοίτα, αυτός που είναι σίγουρος, βασικά αυτοί που είναι σίγουροι στο... άσχετα με το σύστημα, είναι ο Κουέστα και ο Κωνσταντινίδης. Κουέστα στο τέρμα. Παίξει ο Δημητράκης στα δεξιά της άμυνας. Πρώτο το επίσημο παιχνίδι φέτος. Πρώτερος στον πάρο. Λοιπόν, Κουέστα Κωνσταντινίδης. Δεν αλλάζουν αυτοί. Άστο. Λοιπόν. Στο 4-2-3-1 είναι αυτοί οι δύο. Στο αριστερό άκρο της άμυνας ή ο Μενέντεθ ή ο Κολάσο. Εγώ θα έβαζα τον Κολάσο. Γιατί μπορεί να είναι πιο συνεπής ανασταλτικά. Στα στόπερ τώρα. Κατά πάσα πιθανότητα θα δούμε τον Μαύραη. Βασικό. Βασικό. Ναι, ναι.
Και μαζί του λογικά θα είναι και ο Σόουζα, αν αφήσει ο Ερέρα να πάω. Σόουζα, ρε φίλε, αφού δεν παίζει καθόλου φέτος. Γιατί ο Μαύρη έχει παίξει. Λοιπόν. Κύριε Ερέρα. Αν ο Ερέρα πάρει την απόφαση να αφήσει το Βέλεθ εκτός. Για μένα, αν ρωτάς εμένα ως Νίκο. Και τα δύο στόπερ, φίλε. Ναι. Ρίσκο. Είναι ρίσκο να το κάνει αυτό. Εγώ θα κρατούσα το Βέλεθ. Και ναι, θα τον έβαζα μαζί με τον Μαύραη. Θα μπορούσα να βάλω τον Βέλεθ μαζί με τον Σόουζα. Εκεί όμως θα υστερήσω στο ύψος μέσα στην περιοχή. Εντάξει. Ναι. Παίζει και αυτό το ρόλο του. Και για τις στατικές φάσεις γενικότερα. Θες ένα ψηλό παίχτη όπως είναι ο Μαύραη, ας πούμε. Mm-hmm. Λοιπόν. Αλλά εγώ σου λέω ότι θα είναι ο Μαύραη, μάλλον με τον Σόουζα, αν αφήσει εκτός τον Βέλεθ. Okay. Λοιπόν. Στα χαφ σίγουρος είναι ο Σιώπης. Ναι. Έχει ώρα δηλαδή να πάρει φανέλα βασικό αυτό το παιδί και φάνηκε και στο Γιάννη ότι πρέπει να πάρει φανέλα βασικό. Στο Βέρμο πρέπει να είναι, ο μισός πρέπει να είναι. Λοιπόν, μαζί με έναν εκ των Μπάσα ή Ματίγια. Mm-hmm. Εγώ σαν Νίκος πάλι. Πάλι εγώ σαν Νίκος, ναι. Πάλι εγώ σαν Νίκος, ναι. Θα έβαζα τον Μπάσα. Μπορεί να μην ήταν καλός ένα-ένα η Derby του United. Ξέρεις ότι είχαμε ένα σας στο χώρο που έλεγε όλη την ώρα εγώ σαν Γιάννης, εγώ σαν Γιάννης, εγώ σαν Γιάννης και έμεινε γνωστός και ως σαν Γιάννης. Σαν Γιάννης. Τι έλεγε εγώ σαν Γιάννης. Σαν Νίκος λοιπόν. Ο σαν Νίκος. Πες, λοιπόν. Λοιπόν, εγώ θα βάζα τον Μπάσα γιατί μπορεί να μην τα πήγε καλά με τον Πας, αλλά τον θέλω γιατί ο Σιώπης είναι κοντός, έτσι, και θέλω ένα παίχτη λίγο να ισορροπεί με το ύψος στο χώρο του κέντρου. Και θα έχω την επιλογή του Ματίγια, άμα δεν μου βγει να πετάξω το Ματίγια μες στο παιχνίδι αντί του Μπάσα. Ναι. Λοιπόν. Και ο Σιώπης πρώτη φορά θα παίξει. Όχι, βασικός ναι, αλλά ναι, έχει παίξει άλλα δύο παιχνίδια. Okay. Ως αλλαγή. Και στην επίθεση τώρα είναι εκεί που μάλλον δεν θα αλλάξουν πολλά. Γιατί πάντα με το 4-2-3-1. Θα δούμε εκτός απρόπτου πάντα, έτσι. Γιατί λέμε μια πιθανή εντεκάδα. Έτσι. Ναι, ναι. Ο Γκάμα με τον Ματέο στα άκρα. Βασικά, Γκάμα Ματέο την κοινή πίσω από το Γιουνές. Εκεί εντάξει, είναι η... αυτοί που παίρνουν στο Ευσέλιδη. Αφήνω ένα ανοιχτό παράθυρο. Ναι. Μήπως και παίξει ο Νασλίδης. Σέντερ φορ. Ή σέντερ φορ ή πίσω από το Γιουνές. Οκ. Okay. Λοιπόν, Νάζλι γκολ. Ναι. Ένα πιθανό σχήμα με το 4-2-3-1. Ωραία, για πάμε και στο 4-3-3. 4-3-3. Κουέστα τέρμα, Κωνσταντινίδης στο δεξιά άκρο της άμυνας. Ο Μενέντεθ στο αριστερό, με τον Κολάσο να είναι μαζί με τον Σιώπη και τον Μπάσα, κατά πάσα πιθανότητα, η τριάδα στο χώρο του κέντρου. Και με Μαύρα Σόουζα, κατά πάσα πιθανότητα, σαν στόπερ. Λοιπόν, στο περιφύλλο δεν ξέρω, πολύ ρίσκο μου φαίνεται να αλλάξει και τους δύο. Για μένα, για να βάλει πρώτη φορά ένα δίδυμο. Για μένα δεν πρέπει να το βγάλει το Βέλεθ. Με έναν παίχτη που ήρθε τώρα, έτσι. Τον Μαυράη που ήρθε τώρα, που είναι με την ομάδα δύο εβδομάδες πόσο είναι πάνω κάτω. Και το Σόζο, ο οποίος φίλε φέτος δεν έχει χρώσει συμμετοχή μέχρι τώρα, έχει. Όχι. Θέλω ότι είναι ρίσκο. Θα είναι λάθος να κάνω. Γι' αυτό εγώ καλά, δεν ξέρω αν θα είναι λάθος. Μπορεί να κάνουν ματσάρα και οι δύο. Ναι. Okay. Και να έχουν και πολύ καλή χημία μέσα στο προπονήσιο και όλα αυτά. Αλλά φαίνεται ρίσκο. Εγώ θα βάζα Μαύρα ή Βέλεθ. Κοίτα, ο Σόουζα με τον Μαύρα έχουν παίξει ένα παιχνίδι μαζί. Ναι. Φιλικό προπονητικού χαρακτήρα με τον ΠΑΟΚ Κουφαλίου στο Ρήσιο. Εντάξει. Άλλο ΠΑΟΚ Κουφαλίου όμως. Ναι, και άλλο ΠΑΟΚ. Ναι. Λοιπόν, στο 4-3-3 αυτό. Είπαμε, ο Σιώπης μπροστά τα στόπερ, Κολάσο Μπάσα εσωτερική μέση. Λοιπόν, Κολάσο Μπάσα ή Ματίγια. Αυτό μου φαίνεται λίγο πιο. Ναι. Ορθολογικό. Ναι. Πιο normal μου φαίνεται εμένα, ρε φίλε. Ναι. Με τον... Να σου πω την αλήθεια, είναι το πρώτο παιχνίδι. Και τριάδα μπροστά να το ολοκληρώσω και μου λες. Ναι. Με τον Γκάμα, τον Ματέο και αν ο Ερέρα παίξει με αυτό το σύστημα και αποφασίσει να χτυπήσει την κόντρα που για μένα αυτό πρέπει να κάνει, γιατί δεν πρέπει να πάει όπως η ΑΕΚ που πήγε να κάνει παιχνίδι με στην Τούμπα. Που ήταν έκανε καλή. Παιχνίδι, ΑΕΚ, όμως. Ναι, έκανε παιχνίδι και δεν καταλήξαμε. Ναι. Εντάξει, φίλε, πώς το ποδόσφαιρο είναι αυτό. Με τη διαφορά δυναμικότητα που υπάρχει και τον ΠΑΟΚ που θα πάρει τον πρώτο ρόλο, ρε παιδί μου, πρέπει να κάτσει πίσω και περιμένει. Εδώ τώρα έχουμε να σου ρωτήσω εγώ το εξής που δεν έχω δει τον Άρη φέτος. Α, εγώ σαν Νίκος, λοιπόν. Σαν Νίκος, λοιπόν, σαν Νίκος, ναι. Λοιπόν, αν πάει έτσι με 4-3-3, θα έβαζα στην κορυφή της επίθεσης τον Τιγκινί. Α, που είναι πιο γρήγορος, λες, ας πούμε, που να... είναι παίξει να παίξει κοντρα επίθεση. Ναι. Σωστή η σκέψη σου. Η ερώτησή μου τώρα εμένα είναι η εξής. Ο Άρης μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα έχει παίξει με Λαμία, Λεβαδιακό, Λάρισα και Πας Γιάννενα, ωραία. Ναι. Τέσσερα παιχνίδια. Ναι. Τα τρία τα κέρδισε, το ένα το έχασε. Αλλά τέσσερα παιχνίδια, ρε φίλε, στα οποία είχε αυτό την μπάλα στα πόδια του στο μεγαλύτερο κομμάτι του αγώνα. Σωστό ή λάθος. Ναι. Και με τον Πας Γιάννενα δεν έγινε αυτό. Οκ, όχι σε τόσο μεγάλο ποσοστό, αυτό, αλλά. Αυτό είναι το παιχνίδι που θέλει να παίζει ο Ερέρα. Πολύ ωραία.
Τώρα στη Τούμπα, αύριο, θα είναι σε θέση να αλλάξει αυτή την τακτική, δηλαδή να πει ότι. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο είναι έτοιμο να το κάνει. Να αφήσει την μπάλα στον πάγο και να περιμένει. Ξέρεις πότε το έκανε. Στα φιλικά με την. Στα φιλικά της Ολλανδίας. Ναι. Οκ. Okay. Με ομάδες όπως η Τιβέντε, η Τιβέντε λέει η Βίλεμ, η The Graafschap. Ναι. Εκεί το έκανε δηλαδή, αυτό το πράγμα. Θέλω να σου πω για το επίπεδο του πάγου, ας πούμε. Όταν χρειάστηκε να περιμένει. Ναι. Είχε πρόβλημα. Ναι. Δηλαδή με τη Τσέλσι είχε πρόβλημα. Θα μου πει: παίζει με τη Τσέλσι. Ναι. Okay. Γιατί και ο Πάοκ είναι μια ομάδα που παίζει. Είναι μια ομάδα η οποία έχει, παίζει με την μπάλα στα πόδια της. Ναι. Αυτό είναι το παιχνίδι του. Με την μπάλα στα πόδια του. Και όταν τη χάνει, πολύ γρήγορα ξανά πιέζει για να την ξαναπάρει. Ωραία. Ο Άρης σε περίπτωση που θα παίξει ένα τέτοιο παιχνίδι για να περιμένει, είναι σε θέση να το κάνει. Ο Άρης έχει, έχει τα εργαλεία για να το κάνει. Ο Άρης έχει ένα πρόβλημα. Ναι. Όταν πιέζεται. Ένα τον πάζει το Μπάγκερν Άουγκσμπουργκ, κουβά πολύ δυνατό. Όταν ο Άρης πιέζεται ψηλά, ναι, από τον αντίπαλο, δυσκολεύεται πολύ στο επιθετικό transition, mm-hmm, και δυσκολεύεται να βγάλει την μπάλα από την άμυνά του. Ναι. Φλερτάρει πολύ με το λάθος. Άρα γι' αυτό μπορεί να έχει τον Σιώπη εκεί μπροστά. Ναι, και εγώ πιστεύω δουλειά ότι μπορεί να πάει στο 4-3-3 για αυτό το λόγο. Επειδή ξέρει ότι ο Πάκ θα τον πιέσει, να το παίξει έτσι και να προσπαθήσει να χτυπήσει την κόντρα. Γιατί ο Άρης για πρώτη φορά φέτος θα βρει, mm-hmm, ομάδα που θα του δώσει γήπεδο. Γιατί ο Πάκ θα δώσει γήπεδο και θα δώσει χώρο στον Άρη. Και ο Άρης θα πρέπει να εκμεταλλευτεί, σωστά τακτικά βέβαια, όχι να πάρω την μπάλα και να τρέχω, την ταχύτητα των, των μεσοεπιθετικών του. Ναι. Αυτόν που θα βάλει για να χτυπήσει τον πάγκο στην κόντρα. Εγώ αν ήμουν Ερέρα θα έπαιζα αμυντικά, θα έθινα στον πάγκο την κατοχή και την μπάλα στο πρώτο ημίχρονο και θα περίμενα να χτυπήσει την κόντρα κάποια στιγμή. Ναι. Εντάξει. Δεν ξέρω αν ο Άρης... Δεν ξέρω αν μπορεί να βγει αυτό, γιατί αν σου κάνει ένα 2-0, αντίο, τι να την κάνει. Να αντέξει την πίεση και πώς πάει μετά. Δεν ξέρω αν ο Άρης μπορεί αύριο να πάει και να κρατήσει μπάλα και να προσπαθήσει να παίξει ποδόσφαιρο. Μακάρι να το κάνει. Και μακάρι να του βγει. Γιατί αυτό είναι και το στυλ του Ερέρα. Αλλά νομίζω ότι αύριο κοντά στον Πάκο θα δυσκολευτεί να κάνει κάτι τέτοιο. Ναι. Οκ. Okay. Τα κρατάμε αυτά. Νομίζω ότι από τα δύο σενάρια που μου είπε πιο πολύ, το δεύτερο μου φαίνεται για πιο πιθανό. Το, οι τρεις στο κέντρο, δηλαδή και ο Σιώπης και ο Μπάσα και ο. Ο Κολάσο. Ναι. Όχι, Μπάσα ή Ματίγια. Μπάσα ή Ματίγια. Στου τρεις που είπαμε, ρε. Ναι. Ο Σιώπης μπροστά και δύο από μπροστά του πιει. Ένα ο Μπάσα και ένα ο Κολάσο. Ένα μπράβο. Και ο Μπάσα ή ο Ματίγια στην άλλη. Α, οκ. Okay. Ναι. Ναι, εντάξει. Νομίζω ότι αυτό μου φαίνεται πιο πιθανό. Ναι. Τον άρεσε λογική, ρε παιδί μου, ότι. Οκ, okay, να μείνουμε και λίγο πιο πίσω, κλείσουμε λίγο διαδρόμους και μετά το 60-70, αν το μάτς παίζεται, να το, ναι, να το χτυπήσουμε. Οκ. Okay. Νορμάλ μου, μου φαίνεται. Και η λογική του την κοινή επίσης εδώ ταιριάζει πιο πολύ. Εγώ σου λέω ότι θα έκανα. Στα... Έχει μια λογική. Κοίτα. Στα δεδομένα αυτό. Αν αποφασίσεις να πας να παίξεις ποδόσφαιρο με ένα 4-2-3-1, κρατάς μέσα του Γιουνές. Μπορεί και να εκτεθείς. Τι εννοείς. Αν πας να παίξεις ποδόσφαιρο. Να σε βρει μπόσικο πάω, μπόσικο πάω και να σε. Η ΑΕΚ το πλήρωσε. Λοιπόν. Ρε φίλε, μη συγκρίνεις τώρα. Είναι άλλο παιχνίδι εντελώς. Είναι εντελώς και η ΑΕΚ. Εντάξει, okay, ο ΠΑΟΚ νίκησε γιατί έχει τον Πρίγιοβιτς μπροστά. Ναι. Εντάξει. Γι' αυτό του δίνει, γι' αυτό του δίνει, ναι, 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Ναι. Ωραία, για να βάζει αυτά τα γκολ. Έτσι. Αλλά η ΑΕΚ έχει ευκαιρίες. Έπαιξε ποδόσφαιρο. Θα μου πεις η ΑΕΚ έχει. Πήγε να παίξει με Στούμπα με τον Λιβάγια, τον Μπακασέτα και τον Μάνταλο. Οκ. Okay. Και το Πόνσε. Πήγε με επιθετικό σχήμα. Ναι. Έτσι. Το έκανε το παιχνίδι της. Δεν της κάθεσε αυτό μέσα στο ποδόσφαιρο, έτσι. Μπορεί να δει το κάνει να κάθεται μέσα. Έτσι είναι. Βέβαια δεν κάθεσαν μέσα γιατί εντάξει, ο ένας κάνει 1,5 εκατομμύριο, ο άλλος κάνει 300.000. Οκ. Okay. Ναι. Εντάξει. Γι' αυτό περιώνει κάποιος 1,5 εκατομμύριο και ο άλλος περιώνει 300.000. Για παράδειγμα. Έτσι. Απλά σου λέω ότι μην κάνεις μια ανάλογη σύγκριση, είναι τελείως διαφορετικό. Εγώ θα χαρώ να δω έναν Άρη που θα πάει να παίξει ποδόσφαιρο μες στην Τούμπα. Mm-hmm. Εντάξει. Ωραίο θα είναι και ταιριάζει και στη φιλοσοφία του Ερέρα αυτό το στυλ ποδοσφαίρου. Ναι. Όλα αυτά τα οποία αναφέρω όμως και το επανέλαβα και στην αρχή είναι πιθανά σενάρια, γιατί δεν έχει δείξει τίποτα. Έχει κρατήσει πολύ κλειστά τα χαρτιά του. Ναι. Αλλά πάνω κάτω, στα πρόσωπα, αυτή θα είναι τώρα η εντεκάδα του Άρη. Μάλιστα. Καλή μου, ακούγεται. Σου λέω. Θα δούμε πιο πολύ μου θα κάνει το δεύτερο κομμάτι που είπες και θα το δούμε. Εντάξει. Ωραία. Κοίτα, ξέρεις τι φοβάμαι εγώ στον Άρη, αν πάρει μπάλα και παίξει. Και προσπαθήσει να παίξει τις επιστροφές του. Αυτό σου λέω. Μη σε βρυμπόσχο γιατί... πάω. Γιατί ο πάγος στο κομμάτι της. Πίεση όταν χάνει την μπάλα είναι από τα καλά του στοιχεία. Γιατί, στην καλή του μέρα. Γιατί ο ΠΑΟΚ που τον έβλεπα και με την ΑΕΚ τον παρατήρησε σε αυτό το κομμάτι με 2, 3, 4 το πολύ πάσες έβγαινε μπροστά.
Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Λοιπόν, και σε πρώτο χρόνο πάντα ναι. οι πάσες του. Ο Άρης στα Γιάννα παρουσίασε ένα πρόβλημα, το οποίο το σημείωσε και Ρέρα χθες στους παίκτες που ανέλαβαν το παιχνίδι των Ζωσιμάδων, ότι δεν υπάρχει ισορροπία στις επιστροφές. Δηλαδή, Ηράκλη, κάπου εδώ θέλω να σταματήσω. Ναι. Έχουμε θέμα. Ναι. Βέβαια, έτσι όπως μας τα είπε η Ελένη, ο Άρης απέναντί του θα έχει ένα αργό κέντρο. Ναι, πρόσεξε με λίγο. Θα έχει ένα αργό κέντρο, αλλά πρόσεξε λίγο. Ο Σάχοφ στα παιχνίδια που έχει παίξει φέτος είναι από τους πιο σταθερούς στο κέντρο του ΠΑΟΚ. Ναι. Και ο Σάχοφ έχει ένα στοιχείο στο παιχνίδι του, το οποίο πολλές φορές δεν φαίνεται. Έχει γρήγορη σκέψη. Ναι. Παρότι είναι βαρύ κορμί, δεν είναι γρήγορος. Okay, έχει γρήγορη σκέψη. Και γενικά του πάει και το κύπελο του Σάχοφ. Είναι παίξ που σκοράρει στο κύπελο συχνά. Για να σπάνε... Ναι, οκ. Okay. Θέλω να σου πω λοιπόν στα παιχνίδια που έχει παίξει ο Σάχοφ φέτος. Στην Ευρώπη στα περισσότερα μάτς. Ωραία. Τη δουλειά του έχει κάνει πολύ καλά. Δηλαδή η νίκη με τον Αστέρα που ήρθε με το πέναλι του Πρίγιοβιτς που λυσάξατε τότε όλοι. Όλη η φάση ξεκινάει από μια κάθετη κίνηση του Σάχοφ και πάσα του Σάχοφ. Δηλαδή το γκολ είναι από αυτόν το μισό. Ναι. Στη νίκη με τον Αστέρα που είναι φάση τριών βαθμών εκείνο έτσι. Με το πέναλι που κερδίζει ο Πρίγιοβιτς. Ωραία. Ο Βέρμπλουμ είναι ερωτηματικό πιο πολύ για μένα στο αυριανό παιχνίδι, γιατί η εικόνα που έχει δείξει στα μάτς που έχει αγωνιστεί, στα λεπτά που έχει αγωνιστεί, δεν πείθει ρε παιδί μου. Αν είναι βασικός αύριο. Που είναι πιθανό να είναι βασικός αύριο, γιατί ακολουθεί και ο Ολυμπιακός. Η λογική λέει ότι στον Ολυμπιακό ο ΠΑΟΚ θα έχει κάνει ένα Μαουρίσιο. Έτσι πάει, λέει η λογική. Οπότε. Θα τα δούμε. Θα τα δούμε όλα αυτά. 7 η ώρα λοιπόν η σέντρα αύριο σε αυτό το μεγάλο παιχνίδι. Εκεί. Ωραία. Εκεί θα σε απονορίζει ο Παπαδόπουλο, θα μας μεταφέρει ρεπορτάζ. Έτσι. Τι πήγε να κάνει, παλικάρι. Και ό,τι γίνεται εκεί. Λοιπόν, κλείνουμε το κομμάτι του ποδοσφαιρικού ντέρμπι. 1-1 είναι το Ίντερ Φιωρεντίνα, η Σοφάρις Φιωρεντίνα με ένα σουτ. Δεν πρόλαβα να δω πιανού. Η Μάντσεστερ παίζει με παίχτη λιγότερο στο 71 με την ντέρμπι, στην οποία ντέρμπι ποιο είναι προπονητής. Ο Φρανκ Λάμπαρντ. Είδε σε φίλε. Άμα απέναντι στον. Άμα είσαι γνώστης. Το δάσκαλο του. Άμα είσαι γνώστης. Το δάσκαλο του φίλου τον βλέπω. Δεν μου ρίνει. Δεν δάσκαλο, είναι χλωμό. Ναι. Λοιπόν, στα άλλα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. 1-2 είναι το Toulouse Saint-Étienne στο 74. Βλέπω μέχρι και άντερ, φίλε. Ναι, αδελφέ μου, λοιπόν. Στο 74 στο Σοσιεδάδ Ράγιο Βαγεκάνο 1-2 και Ατλέτικο Μαδρίτη Ουέσκα στο 28-1-0. Επιτέλου, μα υπάρχει καμιά νίκη Ατλέτικο. Στο 68 στην Σέρια Α. Ιντερ Φιωρεντίνα 1-1. Στο Carabao Cup στην Αγγλία, Wycombe Norwich 3-4. Αυτοί παίζουν τάβλη. Wolves Leicester 0-0. Millwall Fulham 1-3. Barton Burnley 2-1. Blackpool QPR 1-0 με 10 QPR. Bournemouth Blackburn 2-2. Preston Middlesbrough 2-2. Oxford United Manchester City 0-2. West Brom Crystal Palace 0-1. Και Manchester United Derby 1-1 με παίχτη λιγότερο United που αν δεν διώξει και σήμερα το Μουρίνιο πότε. Έλα ρε υπερβολική, εντάξει. Φτάνει δηλαδή, μας κούρασε. Δεν βλέπω κάτι άλλο. Στην Σκωτία, 87, Hibernian Aberdeen 0-0. Αυτά όσον αφορά την γενική εικόνα στο στοίχημα. Θα πάμε στο τελευταίο διάλειμμα με τη βοήθεια του Βασίλη Καβαδία. Βασίλη, είσαι εδώ, ωραία. Λοιπόν, και μόλις επιστρέψουμε, απολαυστικός σταμάτης Μουρελής θα μας πει για την νίκη, τη σημαντική νίκη του μπασκετικού Άρη στο Νόβγκοροτ, στο μαρτυρικό Νόβγκοροτ επί της Νίστης. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε τελευταίο κομμάτι της εκπομπής, την ώρα που η Ίντερ κάνει το 2-1 στο 78 λεπτό του αγώνα με την Φιωρεντίνα. Δεν πρόλαβα να δω ποιος είναι. Ο Νταμπρότζιο νομίζω ότι είναι, που κάνει το 2-1 για την Ίντερ. Εμείς πάμε στον Σταμάτη Μουρελή. Για το δικό του σχόλιο για την νίκη του Άρη σήμερα επί της Νίζνη Νόβγκοροτ, δεύτερος πραγματικός του Basketball Champions League. Σημαντική νίκη για τον Άρη. Η λογική λέει ότι έχει ένα προβάδισμα ακόμα για την πρόκληση στους ομίλους, θα πω εγώ, καθώς ακολουθεί και άλλος πραγματικός γύρος. Αλλά η νίκη σήμερα είναι αρκετά σημαντική. Σταμάτη, καλησπέρα, καλέ μου φίλε. Τι γίνεται, Νίκο, καλησπέρα. Όλα καλά. Καλά, έρεμα. Αφού κέρδισε η ομάδα, είναι έρεμα. Γιατί... Τη σημαίνει και ένα γαμότο, να το πω έτσι, γιατί θα μπορούσε να κερδίσει και μεγαλύτερη διαφορά, ε. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Έτσι πως πήγε το μάτς, πραγματικά θα μπορούσε να φύγει με μεγαλύτερη διαφορά από το Νόβγκοροτ και ουσιαστικά να έχει τελειώσει την υπόθεση πρόκριση. Αλλά κάποια λάθη πήγαιναν στο τέλος απέναντι σε μια ομάδα η οποία έδειξε σε 1-2 λεπτά που της δόθηκε ευκαιρία πόσο επικίνδυνη είναι,
έφεραν τη διαφορά μόλις στους δύο πόντους και πάλι καλά να λέμε δηλαδή, γιατί θα μπορούσε να είναι και ισοπαλία το μάτι, έτσι πως πήγε στο τέλος με τις βολές ουσιαστικά σε νεκρό χρόνο. Θα μπορούσε να γυρίσει ο Άρης και χωρίς την νίκη, απλά με την ισοπαλία. Ναι. Το οποίο, σίγουρα δεν θα ήταν καλύτερο σε σχέση με το αποτέλεσμα που πήρε σήμερα. Mm-hmm. Έτσι πήρε μια νίκη ψυχολογίας, πήρε μια διαφορά δύο πόντων που σε κλειστά παιχνίδια, γενικότερα και σε κλειστά ζευγάρια, παίζει το ρόλο της, δεν είναι αμιλητέα, δηλαδή το να και δύο πόντων έχει κέρδιση. Τώρα σίγουρα άμα γινούσε με 10 πόντους, θα ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Νομίζω ότι αν ακούσε και με 10 πόντους στα μάτια, ουσιαστικά θα έχει εξασφαλίσει και την πρόκληση από τώρα. Ναι, θα ήταν πολύ δύσκολο να γίνει κάποιο άνθρωπο στο Αλεξάνδριο. Έτσι, γιατί και οι Ρώσοι θα είχαν ένα άγχος πολύ περισσότερο. Τώρα, βέβαια, έχουν λιγότερο άγχος με τη λογική ότι μπορούν να το πάνε το παιχνίδι ως το τέλος κοντά στο σκορ και με ένα καλάθι. Γιατί ουσιαστικά τώρα η πρόκληση μπορεί να κρυφθεί και στο καλάθι. Έτσι. Mm-hmm. Ένα τρίποδο στο τέλος μπορεί να αλλάξει ισορροπίες και την. Και το ποιος θα προκριθεί. Αυτό είναι το άσχημο, αν θέλεις, την όλη υπόθεση. Γιατί σήμερα ο Άρης νομίζω ότι άξιζε να φύγει με μεγαλύτερη διαφορά από εκεί, από τη Ρωσία. Είχε τον έλεγχο του αγώνα στα 30, μάλλον 32 πρώτα λεπτά, θα πω, όχι στο όλο το παιχνίδι. Έφτασε διαφορά ακόμα και 15 πόντους σε αρκετά σημεία του αγώνα. Γιατί πολύ απλά μπήκε με ένα προσανατολισμό ξεκάθαρο, είτε στην άμυνα, την επίθεση. Έτσι στην άμυνα πίεσε όλο το γήπεδο και ασφιχτικό μαρκάρισμα πάνω στον Πέρι, κυρίως πρώτης από τον Μπέλ, έτσι, γιατί ο Πέρι είναι ο εγκέφαλος της Νίσνη. Από τη στιγμή που κλείστηκε ο Πέρι, οι υπόλοιποι πελαγώσαν που λέμε, έτσι δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα. Και επιθετικά η μπάλα στο Μαγκή, όπου δεν είχε αντίπαλο. Ο Μαγκή, ο οποίος θα μπορούσε σήμερα να κάνει μια εξαιρετική εμφάνιση, έκανε εξαιρετική εμφάνιση, αλλά και από τα νούμερα θα μπορούσε να είναι καλύτερα, γιατί είχε πολλές άστιγες βολές πραγματικά, ο Αμερικανός. Νομίζω ότι είναι και το πιο κακό του κομμάτι στην επίθεση. Δεν είναι ξαφνικά, δεν άρχισε να τα χάνει τώρα. Ναι. Και πέρυσι τα βάζω στην κοιμή, έτσι στις βολές είναι το σημείο του. Ο Μπέλ επίσης, ειδικά στο πρώτο δεκάλεπτο που ήταν 100%, 100% στα σουτ που επιχείρησε, ήταν πολύ καλός. Ο Λάγκη Τζόνς βγήκε σε κάποια σημεία του αγώνα, ειδικά όταν πίεσε εκεί από το τρίτο δεκάλεπτο και μετά η Νίσνη, και αυτός βγήκε μπροστά. Γενικά ήταν μια ομαδική προσπάθεια, αλλά στέκομαι κυρίως στην άμυνα. Δηλαδή, σήμερα μπορεί ο Άρης επιθετικά το 65 δεν το έχει μια τρομερή απόδοση εκτός, αλλά είναι αρκετή σε τέτοια παιχνίδια για να πάρει στην εκεί, έτσι όταν αναγκάζει τον αντίπαλο να βάλει 62. Όπως είπα και πριν, μια νίκη ψυχολογίας σε πρώτο βαθμό, έτσι δηλαδή ότι η ομάδα της εμπιστεύει δυνατότητες, πιστεύει ότι μπορεί να πάει καλά, αφήνει στην άκρη τα άσχημα αποτελέσματα στα φιλικά. Λέγαμε και τότε ότι τα φιλικά είναι φιλικά. Mm-hmm. Έτσι, άλλο δεν πει, μάλλον τα φιλικά. Λέβαια. Μέχρι στιγμής η αντίδραση του Άρη στα πρώτα παιχνίδια που έχει στην χρονιά είναι θετικότατη. Δηλαδή αντέδρασε από την άσχημη ψυχολογία και τα άσχημα αποτελέσματα και τις εμφανίσεις στα φιλικά, αντέδρασε καλά και απέναντι στη Δυναμό, που ναι μεν η δυναμικότητα ήταν, με διαφορά ήταν μεγάλη, αλλά έδειξε συγκέντρωση και στα δύο παιχνίδια παρά τις εύκολες νίκες. Και σήμερα βέβαια κοντά σε μια ομάδα που αν ό,τι άλλο παρά κάποιες απουσίες που μπορεί να πει η ρωσική ομάδα ότι είχε και την αποδυνάμωσαν, από εκεί πέρα σαφέστατα είναι μια ομάδα αρκετά καλή, έτσι, η οποία δεν τη βάζεις στα φαβόρη για τον μπάσκετ της Αμπελίνα, αλλά τη βάζεις σε μια ομάδα που μπορεί να φτάσει αρκετά ψηλά στην διοργάνωση. Θα έχει ενδιαφέρον επαναληπτικός την Παρασκευή στις 7.30 να πούμε, έτσι από 7 που ήταν αρχικά, έχει γίνει 7.30 το παιχνίδι, την Παρασκευή. Άπαντες στον Άρη περιμένουν και τη στήριξη του κόσμου μετά την νίκη στη Ρωσία, δηλαδή περιμένουν ένα γεμάτο Αλεξάνδρα για να έρθει η πρόκριση. Εκεί όπως στο τρίτο γύρο περιμένει Πατρομπίτσα από την Τσεχία. Τώρα εντάξει, να σου πω κάτι, αν ο Άρης δείξει ένα πρόσωπο σαν το σημερινό, νομίζω ότι δεν θα έχει προβλήματα σε ένα Αλεξάνδρο γεμάτο να πάρει την πρόκριση. Mm-hmm. Έτσι, το θέμα είναι το πώς θα αντιδράσουν τώρα και οι Ρώσοι, που είδαν πόσο καλά τους διάβασε ο Άρης σήμερα. Έτσι, γιατί αυτό είναι, πέρα από τους παίχτες, είναι και θέμα τεχνικού επιτελείου. Το πόσο καλά διάβασε την ίδια μέσα από τα δύο παιχνίδια της με την Πόρτο. Και το 63 παθητικό αυτό δείχνει. Ακριβώς, δηλαδή. Και τώρα ο Αγγέλου ξέρει ότι σαβαίνεται και εμείς θα τη δράσει. Δηλαδή να αλλάξει το παιχνίδι της κάπως, να μην είναι τόσο προσκολλημένο πάνω στον Πέρι.
Mm-hmm. Γιατί σήμερα είδαμε ότι ο Άρης, ειδικά στο πρώτο μήχρονο που έσβησε τον Πέρι, γιατί ο Πέρι τελείωσε νομίζω με 27 και στο πρώτο πρέπει να έχει 7 ή 6 πόντους. Δηλαδή έκανε ένα δεύτερο μήχρονο και κυρίως από την τέταρτη περίοδο, μάλλον από το 31-32 και μετά, που προσπαθούσε να τραβήξει μόνος την είδη μαζί με τον Όντομ. Έτσι, mm-hmm. που Όντομ ξεφαινόταν όταν ήταν εκτός ο Μαγκή. Έτσι, όταν έπαιζε ο Μαγκή μέσα, δεν φαινόταν κανείς παίκτης της Νίδης με στη ρακέτα. Μόλις έβγαινε ο Μαγκή έξω, έμπαινε ο Όντομ, ο οποίος πραγματικά ήταν πολύ καλός. Είναι ενδιαφέρον και το παιχνίδι της Παρασκευής. Ο Άρης σίγουρα έχει αποβάλει ένα κομμάτι του άγχους, αν θέλεις, από την άλλη θέση, γιατί έδειξε ότι μπορεί να παίξει αυτήν την ομάδα στα ίσα. Οι Ρώσοι σίγουρα έχουν το άγχος, γιατί στη σειρά αυτή λογίζονταν ως το φαβορί τη δεδομένη χρονική στιγμή. Δεν ήταν ο Άρης το φαβορί. Mm-hmm. Τώρα βέβαια, αν περάσει ο Άρης από την Νίρνη και πάει να παίξει το προγραμματικό, θα πρέπει να καταθέσει και κανένα αίτημα στην ΕΟΚ να αλλάξει την ημερομηνία του κυπέλου. Αν δεν κάνω λάθος, 3 Οκτωβρίου είναι οι αγώνες του κυπέλου. Ναι. Ο Άρης 4 παίζει αγώνα. Θα πρέπει να γίνει κάτι. Νομίζω ότι δεν θα γίνει το παιχνίδι του κυπέλου 3 του μήνα. Εντάξει. Ναι, γιατί είχα πει πρόσφατα να δω αν τυχόν έχουν αλλάξει, αλλά μάλλον περιμένει και η Ομοσπονδία να δει αν θα περάσει ο Άρης για να αλλάξει την αγωνιστική, μάλλον το μάτς του Άρη. Ναι. Πάντως, νομίζω ότι σήμερα έξερε αρκετά καλά στοιχεία, έδειξε κομμάτι από τις δυνατότητες τους κάνουν τις αριθμές, έδειξε πώς θα είναι η λογική τους μέσα στη χρονιά, έτσι δηλαδή σε κρατάω στους 60 βάζω 65, σε κρατάω στους 65 βάζω 70, έτσι θα το πάει ο Άρης φέτος, το ξέρω Αγγέλο αυτό, ότι και γι' αυτό έκτισε από την ομάδα με αυτούς τους παίχτες, δηλαδή οι Αμερικανοί σήμερα όλοι παίξαν καλή άμυνα, πρώτο. Ναι. Μετά κάποιοι μπορούσαν να σκοράρουν όπως ο Μπέλ, όπως ο Τζόνς. Ο Χάρης πέτυχε δύο καλά τρίποντα που κράτησαν τον Άρη σε διαφορά μεγάλη. Αλλά η άμενη ήταν το στοιχείο που σήμερα νομίζω μου άρεσε πάρα πολύ ως Αμερικανός. Και νομίζω στα μάτια ότι η άμενη γενικά θα είναι το σημείο αναφοράς του Άρη φέτος. Δηλαδή το ρόστερ που έχει κάνει ο Αγγέλου, αυτό έχει ως βάση. Σίγουρα. Σίγουρα. Αυτό είναι δεδομένο. Έτσι, γι' αυτό πήρα τους Αμερικανούς. Δηλαδή, ξέρεις, ο Λάγκη Τζόνς είναι ένας παίκτης πολύ εργάλειο, ο οποίος η όλη του δυναμική ξεκινάει από την άμυνα. Φυσικά. Ο Κάιζερ επίσης, ο Μαγκή επίσης. Ο Χάρης που στο Κολοσσό μπορεί να μην φαίνονταν τόσο πολύ αμυντικά και να έχει πιο πολύ ένα ρόλο σκόρερ. Άμα δει κανείς όμως και την ιστορία του, το βιογραφικό του και γενικά διαβάσει και τα reports, μιλάει για ένα παίκτη ο οποίος και αυτός η βάση ήταν η άμυνα. Έτσι. Βάζει και τον Ταλό που στον Πανιόνιο τον είδαμε ότι είναι και αυτός ένας αμυντικογενής περί, δηλαδή από εκεί ξεκινάει. Βλέπουμε ότι όλοι οι Αμερικανοί, οι ξένοι μάλλον του Άρη, πέντε Αμερικανοί και άλλο, είναι παίκτες που έχουν αυτό στη λογική τους. Νομίζω ότι αυτό που θα θέλει να κάνει ο Άγγελος, θα θέλει να δέσει μια εξάδα ξένων κοντά στους Ελληνικούς και ο Σλαυτσάκης, έτσι είναι καλός αμυντικός. Ο Φιόνης μπορεί να παίξει άμυνα. Ο Μποχωρίδης θεωρώ ότι μπορεί να παίξει, είναι λίγο, ξέρεις, δεν την έχει και το θέμα άμυνα ο Λευτέρης. Ναι. Αλλά γενικά όλη η λογική του Αγγέλου είναι αυτή. Είναι με την οικογενής, όπως είπαμε, να βάλεις 60, να βάλεις 65. Και αν το μάτς, και αν και η ρεβάνς πάει την Παρασκευή εκεί, στους 70 πόντους, ο Άρης και το προβάδισμα, αν φύγει από εκεί, τότε αλλάζει το σκηνικό. Κανάλης, να σου πω κάτι, σίγουρα αλλάζει το σκηνικό. Βέβαια, οι παίχτες του Άρη έχουν δείξει ότι μπορεί να σκοράρει. Δηλαδή και ο Χάρης μπορεί να σκοράρει. Το θέμα είναι ότι τι στυλ παιχνιδιού θα πρέπει να παίξει ο Άρης για να μπει στη λογική του που του σκορ, έτσι. Ναι. Δηλαδή παίζει και αυτό ένα ρόλο. Δηλαδή, εντάξει, το είδαμε τώρα με τη φλίδα που Άρης πέτυχε πάνω από 50 πόντους. Ήταν πολύ ελεύθερο το παιχνίδι. Ναι. Όταν έχεις απέναντι σε μια καλύτερη ομάδα από τη φλίδα που θα το παίξει στο γρήγορο μπάσκετ, θα το πάει όπως η Νίζνη για παράδειγμα. Έτσι, το θέμα είναι αν εκεί ο Άρης θα μπορέσει να βρει την αντίδραση με το να χτυπήσει και εκεί το παιχνίδι. Εκεί επίσης, αν μιλάμε τα αγωνιστικά τώρα, πάμε και σε κάτι λίγο που είναι πιο έξω. Νομίζω ότι αν έχει και ένα γήπεδο που θα είναι έδρα και όχι με 1.500-2.000 κόσμο, μπορεί να παίξει ρόλο και αυτό. Ναι. Κοίτα, εγώ πιστεύω. Και το ξέρεις πολύ καλά αυτό. Ναι, θα έχει κόσμο πιστεύω στο παιχνίδι της Παρασκευής. Mm-hmm. Εντάξει, τώρα το παιχνίδι με την δυναμό, νομίζω η δυναμικότητα που ο αντίπαλος δεν ήταν, ξέρεις, να σε τραβήξει να πας στο γήπεδο, πραγματικά. Ήταν και το παιχνίδι του Άρη με τον Παρδιάννα εκείνη τη μέρα που
εντάξει, λειτουργήσε ανασταλτικά γιατί ο άλλος είχε να πάω στο γήπεδο, να κάτσω στην καφετέρια και να δω το μάτς. Κάτσω σπίτι μου, να δω το ποδόσφαιρο και πάω στο επόμενο. Νομίζω τώρα που δεν έχει εκείνη τη μέρα δηλαδή κάτι άλλο, νομίζω ότι ο κόσμος θα βρεθεί στο Αλεξάνδρου. Τουλάχιστον εγώ αυτά τα μηνύματα και από τα social media έτσι που συνομιλήσαμε με κάποιους όλους του Άρη, αυτό μου δείχνουν να καταλάβω, ότι θέλουν να πάνε όλοι στο γήπεδο. Γιατί ναι, μεν κέρδισε ο Άρης σήμερα, αλλά ξέρουν πόσο δύσκολο είναι ο επαναληπτικός. Έτσι, δεν είναι εύκολος, δεν είναι εύκολο παιχνίδι. Ο Άρης μπορεί να κέρδισε σήμερα, αλλά δεν είναι εύκολο το παιχνίδι την Παρασκευή. Ευελπιστώ ότι θα έχει πάρα πολύ κόσμο, πραγματικά. Θεωρώ ότι θα, αν δεν είναι γεμάτο, θα έχει τουλάχιστον 70-75% και παραπάνω σε 100% πληρότητα. Θα δούμε. Είναι και αυτό ένα σημαντικό κομμάτι. Πλέον γιατί οι Ρώσοι δεν έχουν μάθει να παίρνουν τέτοιες έντες. Γενικά στο ρωσικό πρόγραμμα δεν έχει τέτοιες έντες. Έτσι είδαμε και σήμερα στο γήπεδό τους. Πολύ λίγα τα φωνές. Τσιλίντερ, ξέρεις, αμερικάνικη λογική. Και το γήπεδο μάλιστα ήταν και... εγώ το περίμενα διαφορετικό από την αλήθεια. Είχα δει λίγο με την Πόρτο. Νομίζω ότι παίζανε πιο παλιά, παίζανε σε άλλο γήπεδο νομίζω στα μάτι. Και εγώ να σου πω την αλήθεια, είδα την εικόνα και μου έκανε εντύπωση. Γιατί παίξανε Ευρωλίγκα, αποκλείται να παίζανε Ευρωλίγκα. Ναι, σίγουρα παίζανε σε άλλο γήπεδο. Δηλαδή θυμάμαι και ο Πάο, γιατί λέγαμε πριν με τον Νίκο, αν είναι πολύ μακριά τον Νόβγορωτ και έλεγα ότι μου έλεγε άνθρωπο του Πάο ότι από ταξίδι που έχουν κάνει όλα αυτά τα τελευταία χρόνια με Euro Cup Champions League, τον Νίζ Νόβγορωτ είναι το πιο μακρινό. Θυμόμαι ότι παίζανε σε άλλο γήπεδο. Αλλά οκ, okay, τώρα εντάξει, αυτό πόσο σημασία έχει. Δεν μπορεί να παίζει σε αυτό, πραγματικά. Δηλαδή, και εμένα μου έκανε εντύπωση γιατί χθες που πήγα να δω μια ανακοίνωση για τα εισιτήρια, οι θέσεις που εμφανίζαν ότι είναι ακόμα ακέρνες ήταν πάρα πολύ λίγες. Και μετά το με εντύπωση γιατί ένα κομμάτι είπε, δεν είχε τίποτα. Και εγώ θυμόμουν το παιχνίδι με την Πόρτο ότι ένα κομμάτι ήταν τείχος, έτσι δεν είχε κερκίδες. Ναι. Αλλά αυτό μου φάνηκε πάρα πολύ μικρό πραγματικά. Δηλαδή, εντάξει, και να σου πω κάτι και σε άλλο να παίρνει γεμάτο να είναι Ρώσοι, ξέρεις και εσύ ότι... εντάξει, ναι, δεν είναι και καμιά καυτή έδρα. Δεν είναι τόσο πολύ για τις καυτές έδρες. Δεν το έχω, δηλαδή, ο ποδοσφαιρόφιλος Ρώσος δεν πάει στο μπάσκετ. Σίγουρα. Δεν είναι όπως εδώ που οι ίδιοι πλεόλογοι πάνε και στα δύο εκεί. Είναι λίγο πιο κουλτούρα το μπάσκετ. Γι' αυτό βλέπουμε και τις ελίτες και κόλπα διάφορα αμερικάνικα, τέτοια πράγματα. Να δούμε, νομίζω και ο κόσμος θα παίξει το ρόλο του, σαφέστατα, στο παιχνίδι αυτό. Τώρα θα φανεί πως θα τον παίξει, αν θα χώσει τους παίκτες του Άρη, θα πιέσει πολύ τους Ρώσους. Έτσι πάντως, ο Άρης έχει ένα μικρό προβάδισμα, όπως είπα σε κλειστά ζευγάρια, ακόμα και αυτοί οι δύο πότε μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο. Έτσι δεν χρειάζεται δηλαδή να έχεις μόνο μια διαφορά 7-8 για να πεις ότι είμαι ήρεμος. Και οι δύο πότε παίζουν τον ρόλο τους, γιατί σήμερα είδαμε ότι οι ομάδες είναι ισοδύναμες. Έτσι δεν υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά. Μπορεί οικονομικά να φαίνεται μια μεγάλη διαφορά, αλλά καμιά φορά και τα νούμερα, ξέρεις, δεν παίζουν και μπάσκετ, αλλά και τα νούμερα πατούν, έτσι. Είναι λίγο ίσως κάπως αυξημένα τα συμβόλαια. Εντάξει, νομίζω ότι ο Άρης έχει ένα προβάδισμα. Αν μπορέσει και κάνει μια εμφάνιση πρώτη μηχρόνου ανάλογη με τη σημερινή, όπου είχε σημαντικές διαφορές, στην έδρα του με τον κόσμο και με άλλη σαφέστατα ψυχολογία και προσανατολισμό, ξέροντας ότι είναι το επαναληπτικός, νομίζω ότι δεν θα μπορέσει να επιστρέψει σε μια τέτοια κατάσταση όπως του πρώτου ημιχρόνου σήμερα. Θα βρεθεί δηλαδή στο μείον 15, μείον 16, μείον 11, όπως ήταν σήμερα. Θα δούμε, θα γίνει τώρα πάντως. Οπότε Παρασκευή στις 7.30 το δεύτερο παιχνίδι, η ρεβάνς για να δούμε αν ο Άρης θα προκριθεί στον τρίτο προγραμματικό και εκεί νομίζω πια, αν τα καταφέρει, εύκολα δύσκολα μετά με τους Τσέχους, θα είναι και στους ομίλους του Champions League. Ωραία, Σταμάτη, σε ευχαριστούμε πολύ. Αυτά, καλή συνέχεια. Καλό σου βράδυ, φίλε. Λοιπόν, αυτά και από τον Σταμάτη Μουρελή από το παιχνίδι το σημερινό του Άρη με την Νίζνη Νόβγκοροντ. 2-1 είναι το Ίντερ Φιωρεντίνα με τον γκολ στο 78. Προηγήθηκε η Ίντερ γκολ από τον Νταμπρόζιο. Είμαστε στο τρίτο λεπτό καθυστερέσεων. Έχει άλλα δύο για να ολοκληρωθεί το παιχνίδι εκεί. Τι άλλο έχουμε σε εξέλιξη, Παπαδόπουλο, τι έγινε, έφεγε δεύτερο η United από την Derby, φίλε, ή το κρατάει. Τι θέλω να δω τώρα, πού την έχει την Πρέπει να έχει τελικό. Να το ρε, κάτω-κάτω. Κάτω. Τι είναι εκείνη, άσχεση. Ναι. Πάσε και τελείωσε. Μα το έχει τελικό. Ναι. Α, 2-2. 2-2, ματσάρα γίνεται. Σφαγή. Έκανε ένα 2. Έκανε ένα 2 αυτή και με τον Φελαϊνί στο 90-5. Ωραία, φίλε. Άντερε Μουρίνιο. Όπως λέει και ο φίλος ο Νίκος που σου λέει μήνυμα, άντερε Μουρίνιο δηλαδή. Ναι. Άντε. Ναι. Τι αποκάλυψε ο Τρίφωνας Σαμαράς για το κατάλληλο βίντεο. Που ανέβηκε στο λογαριασμό. Τώρα δεν ξέρω. 2-2.
Έβγαλε από δίπλα. Ανάπαυλα. Μάλλον πάμε... τελείωσε. Όχι, πάμε σε παράταση. Α, έχει τέτοιο σκηνικό δηλαδή. Βλόμα είσαι φίλε. West Brom Crystal Palace επίσης στο link up 0-3. 2-1 από το Inter Fiorentina ολοκληρώνεται σε λίγο. Να δούμε αν θα μείνει στο 2-1. Ο Τρίφωνας Σαμαράς καταγγέλει το βίντεο. Άστρο, έχουμε κουραστεί. 3-0 ημίχρονο είναι το Ατλέτικο Μαδρίτης Ουέσκα. Πολύ εύκολα η Ατλέτικο είναι στο 3-0. Inter Fiorentina είπαμε 2-1. Άλλα γκολ έχουμε. Σε ενδιαφέροντα παιχνίδια δεν πάμε σε τίποτα. Έχουμε παράταση στο κύπελλο της Ολλανδίας. Excelsior Nijmegen 2-2 στο 107 με 10 Excelsior. Λοιπόν, αυτά. Σε γενικές γραμμές. Νομίζω ότι τα καλύψαμε όλα. Οπότε, Νίκο Παδόπουλε, αύριο θα σε ακούσουμε. Αύριο θα έχει όλα από το Τάρι Σονέρ 5 με 7 γραφή. Δεν νομίζω να έχει, όχι. Δώσε λίγο ίντρικα. Δεν ξέρω βασικά πώς θα διαμορφωθεί αύριο το πρόγραμμα. Αλλά θα είναι από νωρίς το ραδιόφωνο σε ρυθμούς ντέρμπι. Ναι. Έτσι, θα είμαστε κι εμείς από νωρίς στην Τούμπα. Έτσι. Λοιπόν, εγώ και το επιτελείο του ΠΑΟΚ 24. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει. Λοιπόν, έτσι. Γιατί, κάτσε, καφέ, είμαστε όμιλο. Λίμπερο, μην διακρίνω. Σωστά. Εντάξει. Και είμαστε κάτω την ίδια στέγη, Νίκο. Πολύ σωστά. Θα είμαστε για να τα μεταφέρουμε όλα από νωρίς. Λοιπόν, και το τρίτο ημίχρονο μετά αυτό το κλασικό γραφικό που λέμε πάνω, το τρίτο ημίχρονο και δηλώσεις των πρωταγωνιστών. Με τα μικρόφωνα για ακούτε και ψήφι. Έτσι, έτσι, έτσι. Λοιπόν, ποιο ήταν, Νίκο, Μοσχοβίτη. Στοίχημαν.gr, φίλε, μέρες όπως σημερινή. Με εμβόλυμες αγωνιστικές, η Στοίχημαν είναι ό,τι καλύτερο. Οι καλύτερες αποδόσεις, μια πολύ μεγάλη γκάμα στοιχηματικών επιλογών. Όλοι οι αγώνες από όλα τα πρωταθλήματα. Στοίχημαν έχετε την επιλογή του cash out. Έχετε διάφορες επιλογές. Μπορείτε να δείτε τα παιχνίδια μέσω live streaming. Μπορείτε επίσης να έχετε αμέτρητα ειδικά στοιχήματα στα μεγάλα πρωταθλήματα και στη Super League φυσικά, μακροχρόνια. Σκόρερ, κάρτες, κόρνερ, όλα αυτά από τη στοίχημαν.gr η οποία είναι μαζί μας. Λοιπόν, εμείς ραντεβού σαν Μπαλαντέρ την Πέμπτη. Έτσι, εδώ, στον απόϊχο. Με ΠΑΟΚ Ολυμπιακό ασχολούμαστε. Ναι, ναι. Τώρα κάτι άλλο εδώ πρέπει να ασχολούμαι με ΠΑΟΚΑΡΙΣ. Θα τους κάνουμε στην άκρη να μιλήσουμε για τον ΠΑΟΚ Ολυμπιακό. Λοιπόν, μένετε συντονισμένοι στο Λίμπερο. Ακολουθεί η εκπομπή Ζούγκλα με τον Γιώργο Ζαγόρα η οποία ξεκινάει στις 12. Θεωρητικά τελειώνει στις 2. Συνήθως τελειώνει γύρω στις 5. Ωραία, κρατάτε εσείς. Τα λέμε ξανά την Πέμπτη εδώ ως Μπαλαντέρ. Καλό βράδυ.